Υπάρχει ένα καυτό θέμα για τα σχολεία. Όπως πληροφορήθηκα, θέλω να τα πάρει στο όχο. Λοιπόν, επεσκέφτηκα το κύριε Δήμαρχε. Κύριε Αντιδήμαρχε. Μην συγγνώμη. Μην έχει κάποια αναστολή. Εγώ θα θες να πεις. Θα το πω ότι έχω να το πω. Ό,τι έχω θα λέω απ' έξω. Πρόεδρε της Ομονίας, του πρωτέρου το βλέπω εδώ. Σήμερα είναι στην μια μεγάλη αδικία της πάγωσης της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Καρπάτου. Πολιτιστικής και πνευματικής. Εγώ την θα είναι και πολιτιστική και πνευματική πρωτεύουσα. Πώς είναι δυνατό, κύριε, να υπάρχει μια πολιτιστική πρωτεύουσα χωρίς σχολεία. Μέχρι που οι απερίτες πλήρωναν με τα σχολεία και τους δασκάλους ήταν όλα καλά. Τώρα, κύριε, δεν μας χρειάζεται. Τα φύγουν από το εξετάξιο δημοτικό σχολείο απερίου να πάνε πού? Στο ακατάλληλο τη τάξη σχολείου του όντου. Επεσκέφτηκα τον κύριο Δήμαρχο και μου είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό. Καθώς επίσης και ο κύριος Ιωάννης Παραλιώτης δεν γνωρίζει τίποτα. Ο οποίος που είναι τώρα, κύριε ποιος είναι υπεύθυνος για τα σχολεία της Καρπάθου. Θέλω ενώπιον των συγχωριανών μου να μου πείτε ποιος έδωσε την εντολή να προταθεί ένα κατάλληλο σχολείο χωρίς υποδομές όπως είναι αυτό του όπου. Ξεχνάτε, κύριε, ότι από αυτά τα σχολεία απευθύνθησαν όλοι σχεδόν οι επιστήμονες της Καρπάθου. Και γι' αυτό τα σχολεία είμαστε υπεύθυνοι. Γι' αυτά τα σχολεία είμαστε όλοι υπερήφανοι όλα αυτά τα χρόνια. Μας λέτε, κύριε Δήμαρχε, ότι δεν υπάρχουν χρήματα και ότι όλα είναι καμένη γη. Πώς θα φύγετε από ένα τέτοιο εξετάξιο σχολείο που δεν χρειάζεται τίποτα για τη λειτουργία του και να πάμε σε ένα κτίριο χωρίς υποδομές. Και μάλιστα μετά από την αποπεράδοση του κτιρίου πολλαπλό χρήσεω με βιβλιοθήκες, γυμναστήρια, τέλειες υποδομές. Αυτά έχω να σας πω. Τα ξέρουμε αυτά, τα βλέπω και από τις φωτογραφίες του σχολείου μας και του σχολείου που δεν θα πάρει. Θα μας πει ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Παραγιός Ιωάννης, να έρθει το πάνω, μας πει ποιος έκανε την πρόταση να φύγουν τα σχολεία από τα πέρα που προεκλογικά τρέχανε εδώ πέρα να πάνε σε ένα άλλο σχολείο. Θα πει ο Γιώργος Καλά Γιώργο. Η διαδικασία είναι αυτή. Καλά πάμε να μιλήσεις. Θέλει να πω και εγώ για καμία διαφόρσα να μιλήσουμε λίγο πριν. Θα πω και εγώ σαν πρόεδρος του Συμβουλίου. Προ την τελευταία συνεδρία που είχαμε κάνει, στο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε μία απόφαση να εκπροσωπήσει το τύπο ο κύριος Παραγιός για θέματα παιδείας. Όπως πληροφορήσει σήμερα ο κύριος Μάρκο και το έντυπο που έδειξε εδώ και την αλληλογραφία που είχε το Υπουργείο Παιδείας του Πρωτεύουσα και η μετάφραση του Υπουργείου Παραγίου στην Αθήνα, προέκυψε και τη συνεδρία στο σχολείο. Τουλάχιστον με την ογραφία που έδειξε ο κύριος Μάρκο. Εμείς, σαν δημοτικοί σύμβουλοι, σαν Προεδρείο, ούτε γνωρίζαμε ότι ο λόγος μετάφραση του Υπουργείου Παραγίου, αν ήταν αυτό πράγμα, αν ήταν αυτό, δεν είχαμε ιδέα. Ψηφίσαμε μόνο τη μεταγή του Υπουργείου Παραγίου στην Αθήνα. Αυτά θέλω να πω σε μεγάλο σύμβουλο. Επειδή είμαι καλέ σα στην Ελλάδα σήμερα, πολλέ φορέ στο τηλέφωνο και με ρωτούσαν, θέλω να πω το εξή. Η ιστορία τη ένωση σχολείων είναι από χρόνια εδώ ένα πράγμα και είναι μια διαδικασία συνήθεια για το Υπουργείο. Κάθε χρόνο το Υπουργείο συμφωνεύει η σχολεία και υποτίθεται για να μπορεί να έχει καλύτερη παιδεία. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται πρώτη φορά.
Εδώ στην Κάρπατο ξεκίνησε η ιστορία της συνένωσης από το 1992. Τότε δεν προχώρησε γιατί όλοι θέλαν το σχολείο να γίνει στο χωριό τους για τους δικούς τους λόγους. Οπότε ήταν, δεν έγινε τίποτα. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έπαιρνε το πολιτικό κόστος να το κάνει. Ήταν τότε πρώτο Καποδίστρια. Στη συνέχεια με τον Καποδίστρια τέθηκε ένα θέμα στην πρώτη τετραετία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Μας είχαν καλέσει. Για δικούς τους λόγους επίσης το προχώρησε. Τελευταία φορά μας φωνάξαν την Αυρό και μας είπανε επιτακτική ανάγκη να συμμορφωθούν τα σχολεία. Όλοι οι συνάδελφοι είπαμε ναι. Αρκεί να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που είναι το υφιστάμενο σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, ενώ όμως πριν γίνει η συζήτηση που κάνουμε σήμερα, έλεγε ότι ήταν στο χέρι της Δημοτικής Αρχής και της Τουρκικής Αυτοδιοίκησης να προτείνει συμφωνεύσεις σχολείων. Ό,τι ξέρω και δεν νομίζω να έχει αλλάξει. Πριν δύο μήνες, μας ήρθε ένα έγγραφο ότι ξεκινάνε διαδικασίες συμφώνευσης των σχολείων, οι οποίες στην εξέλιξη του σχολικά. Συγγνώμη, μια διακρίνηση. Παρακαλώ. Πέρσι την ίδια εποχή ή περίπου τέτοια εποχή ξαναείπε έγγραφο το θέμα. Είχε γίνει μόνο μία πρόσκληση. Μία πρόσκληση είχαμε από την Μία πρόσκληση είχαμε από τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Ιωαννίδη, με αφορμή ένα έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου το Υπουργείο Παιδείας έλεγε ότι προτείνει κάθε δημοτικό σχολείο που έχει κάτω από 10 μαθητές και κάθε νηπιαγωγείο που έχει κάτω από 7 μαθητές να συμφωνεύεται με τα όνορά του για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Και πήγαμε πραγματικά ένα Γενάρη, ήταν όχι Μάρτη, Γενάρη, στο Δήμο, σε μια συνεδρίαση χωρίς πρακτικά από ό,τι μας υπόλοιπε, όπου κράτησα μόνο τη φράση του προγραμματικού κ. Παραγιού, επιτακτική ανάγκη συγχώρευση του σχολείου. Και μόνο πήγαμε και απήλθαμε. Δεν έγινε τίποτα άλλο. Αυτή η καυτή πατάτα, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, κληρονομήθηκε στην επόμενη δημοτική αρχή και στη συνέχεια με ένα έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σε κάθε ενδιαφερόμενο, το οποίο μπήκε στο Open Government στην Αρχική Διαβούλευση, καλεί τις τοπικές αρχές και τους εκπαιδευτικούς φορείς, δασκαλική ομοσπονδία ΟΡΜΕ και τα γραφεία εκπαίδευσης, να προχωρήσουν τη διαδικασία συμφώνησης σχολείων στη βάση κάποιων συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα οποία κριτήρια είναι κανένας μαθητής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να μην μετακινείται πέραν των 10 χιλιόμετρων από την έδρα του τόπου κατοικίας του και όχι παραπάνω από μισή ώρα με λεωφορείο σε χρόνο να πάει και μισή ώρα να γυρίσει. Και το κάθε σχολείο το οποίο θα συμφωνεύεται με την αντιπαλά του, να κάνει τη σχολή από τριθέσια και πάνω, ώστε να μπορέσει το Υπουργείο Παιδείας να στείλει τη διάφορε ειδικότητε και να έχει το λιγότερο αποδεκτό τρόπο σχολείου που είναι το τριθέσιο και ολοήμερο. Και ένα έγγραφο το οποίο έστειλε εσά, όπω ξέρετε, που σα καλούσε να πάτε στο τέλο του περασμένου μήνα για να συζητήσετε για αυτό το θέμα, χωρί πρόσκληση πλέον των δικών μα ευρυκαλιστικών φορέων. Η θέση εμεί είναι η κατακλείδα αυτή τη υπόθεση. Από ένα δελτίο τύπου, γιατί επίσημη απόφαση να το διευκρινίσω και εγώ δεν έχει υπογραφεί τουλάχιστον μέχρι σήμερα το πρωί. Το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας που δόθηκε το βράδυ στη δημοσιότητα έλεγε ότι το συγκεκριμένο σχολείο του Αμερίου, τη Βολάδα, του Όρου και των Πυλών, συγχωνεύονται σε ένα διθέσιο, αντίστοιχα τη Αρκάσα και των Ενετών, σε ένα διθέσιο στην Αρκάσα. Το Μεσοπόρι και τα Σκούα σε ένα διθέσιο. Τριθέσιο, έτσι. Και για το δικό μας, από ό,τι μας είπε ο προϊστάμενος μας, έγινε ένα λάθος, το οποίο δεν θέλω να πω την ασκήμα, το θεωρώ ότι έγινε λάθος. Έδινε λάθος στον αριθμό των μαθητών του όθους, ώστε αυτή να είναι τριθέσιο, χαρακτήριζε τον νέο σχολείο του όθους τριθέσιο. Αυτά. Έτσι κυκλοπαιδικά. Άλλο τίποτα δεν θέλω να προσθέσω στον χώρο. Η μέχρι τώρα στάση του Δήμου Καρπάτου, πριν αναλάβει το διεύθυνο, επηρεάζει τις σημερινές εξελίξεις, ναι ή όχι? Είναι προφανές με την έννοια ότι επηρεάζει, ναι ή όχι? Επηρεάζει, γιατί μέχρι πρότινος είχε την ευχαίρεια και η προηγούμενη δημοτική αρχή και όλες οι προκαλοκοί της αυτές να αποφασίσουν και να καθορίσουν και το τόπο της σχολής. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Εγώ δεν ήθελα να μιλήσω πάνω σε αυτό που είπε, ήθελα να πω κάτι σε αυτό που είπε ο Γιώργος, γιατί ήμουν και εγώ πάνω σε μέση όταν μας είχαν καλέσει να συζητήσουμε το θέμα της συγχώνευσης. Προσωπικά
είτε είναι εδώ το σχολείο, είτε στην Πολάδα, είτε στις Σκυλές. Το θέμα είναι να υπάρξει ένα καλύτερο σχολείο για τα παιδιά. Εμένα προσωπικά αυτό με ενδιαφέρει, σαν παιδαγωγός και ο ίδιος παιδαγωγός, αυτό θα πει στην ενδιαφέρει καταρχήν. Και τους γονείς θα έπρεπε να ενδιαφέρει αυτό, έτσι. Σίγουρα το σχολείο θα φέρει πολύ περισσότερες προϋποθέσεις από το σχολείο του Όφους σαν κτίριο. Και φυσικά να μεταφέρω και την αγωνία των συναδέλφων μου ότι παιδιά που ήρθαν και ξέρουν ότι θα μείνουν εδώ 2 χρόνια ή 3 χρόνια, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν τι θα πάνε τον χρόνο με αυτό που γίνεται. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε 6-7 άτομα, τα οποία θα πάμε σε ένα σχολείο 2 ατόμων. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα συμβεί. Αυτά. Άλλη τοποθέτηση. Αν δεν υπάρχει, μπορώ να σα. Υπάρχει κάποιος άλλος. Κύριε Φωτή, όπως δεν θα πει τίποτα. Επειδή μου λέγατε έξω. Ένα. Εσάς το ρωτάεις. Επειδή συνήθως δεν είναι σωστό και λογικό, μόλις βγούμε έξω από αυτή την πόρτα να αρχίσουμε να μιλάμε, άφησα λίγο να μιλήσω τα επόμενα λεπτά, να δω. Βλέπω ότι έχουν πει το μείον το νερό, ενώ κανονικά πρέπει να μιλήσουμε τώρα και όλοι μας από σύνολο μέχρι απλό απερίτη. Σε μόνο το σεβασμό. Δεν χρειάζεται να σας πω πολλά, γιατί και εσείς περάσετε από αυτά τα σχολεία. Βέβαια δεν είναι το γυμνάσιο, είναι το δημοτικό. Όταν η Κάρπαθος είχε σκοτάδι, το απέρι έδωσε το φως. Από τα παλιά χρόνια όλοι και κάτι κορόιδα που λέγονται ομονίτες της Αμερικής εις βάρος της προσωπικής της ζωής και το περιζιών τους και της οικογενειακής τους κατάστασης και της υγείας τους στα έγκαρα της γης σκεφτήκανε το πρώτο πράγμα όταν μπορέσανε τα σχολεία μας. Δεν λέμε και δεν είμαστε τοπικιστές. Όχι. Αν είναι κάτι λογικό και σωστό να γίνει είτε λέγεται Όρθος, είτε λέγεται Πολάδο. Αυτό όμως που δεν είναι καθόλου σωστό να σκεφτόμαστε όλοι εδώ και να το δεχτούμε, είναι ότι όταν έχει ανάγκη το κράτος, όταν έχει ανάγκη ο τόπος μας για ένα νοσοκομείο και λέμε δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε περιμένει. Δεν νομίζετε ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια να αφήσουμε τους χώρους μας, τις εγκαταστάσεις μας και να ψαχνόμαστε γιατί οπωσδήποτε ψαχτούμε. Για δεύτερη, για τρίτη αίθουσα, γιατί πού θα μπουνε. Καλό το σχολείο του Όρθους, πληρείς προϋποθέσεις για τη μικρή μάζα, για τη μικρή, άντε και το σχολείο το πυλό. Παραπέρα δεν νομίζω ότι θα χωρέσει το τέτοιο σχολείο και θα μπορούν τα παιδιά να γυμναστούν ή να γυμναστούν στον ήλιο μέσα σε αυτό το σχολείο. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι δεν το θέτω προσωπικά το θέμα. Δεν είμαι τολμηρίστρια. Αν είναι κάτι σωστό να γίνει, αλλά να. Η λογική πάνω από όλα. Και η λογική αυτή τη στιγμή λέει, εδώ που ξέρει γιατί τις εγκαταστάσεις μας εδώ και τις φωτογραφίζει, ξέρει γιατί τις φωτογραφίζει, γιατί τις θαυμάζει. Αν λοιπόν νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει το σχολείο μας να κλείσει και να γίνουν περιστερεώνες τα κτίρια του σχολείου του Αμπερίου που τα έκαναν κάποιοι, όχι το κράτος, απερίτες που δώσανε τη ζωή τους στην Αμερική, τότε προχωρήστε. Πήραμε πολλές για έξι σπόρμα οικονομία. Ευχαριστώ. Θα μου αρέσει μια πολύ μόνο. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, αγαπητοί σήμερα είναι μια απόφαση, άμαχτη απόφαση, με τους ανθρώπους. Να κοιτάνε σ' να κλείσει ένα σχολείο που σε έναν χώρο που δημιούργησε τη σχολεία. Εγώ από την πρώτη στιγμή σας λέω ότι είμαι υπέρ της συνένωσης του σχολείου. Δεν είναι και σήμερα εκπαίδευση με 2 μαθητές και με 3 μαθητές και με 5 μαθητές. Δεν μπορεί το σχολείο ενός σχολείου να υπολείπεται εντός άλλου από τα βασικά πράγματα αγγλικής γλώσσας και μαθητικής κοινωνίας. Απ' την άλλη μεριά, εγώ πιστεύω ότι η συνένωση πρέπει να γίνει με ορισμένους όρους. Αυτοί οι όροι με ορισμένες προϋποθέσεις. Να πάει το σχολείο όπου πρέπει να πάει, αλλά κατόπιν διαβούλευσης και κατόπιν μελέτης πώς θα πάει το σχολείο εκεί,
στο Αβέρι, στο καλύτερο ή στο χειρότερο. Πώς θα μείνει στο Αβέρι, πώς θα πάει στο Όφελος, πώς θα πάει στην Βολάδα, πώς θα πάει στις Σκέλες. Να μας τα πει κάποιος. Και ένα άλλο που θέλω να μάθω είναι ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας έχει ενημέρωση, απόφαση, δηλαδή απεφάσισε. Και πώς απεφάσισε, μόνο του ή κατόπιν κάποιες προτάσεις. Και με τι κριτήρια. Το είπα αυτό από την αρχή. Με τι κριτήρια. Αυτός που πρόκειται αυτό το πράγμα να έχει το θάρρος της γνώμης να το πει και να αρχίσουν να κάνουν μια συζήτηση γιατί το είπε. Αυτό ήθελα να πω και στη συνέχεια θα μου το πει ο λόγος ξέρω. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λαγκοφόρο τη παιδείας. Νίκο, εδώ θα απευθύνσουμε, σε παρακαλώ. Είναι λαϊκή συνέντευξη τώρα. Είπα όποιος θέλει να τοποθετηθεί για το θέμα. Λαϊκή συνέντευξη, δεν είναι. Στο πέδο τη λαϊκή συνέντευξη, ποιο πρόεδρο. Υπάρχει πρόεδρο τώρα. Πρόεδρε, μέσω εσύ. Μπορεί να αποταθεί μέσω εσύ. Θέλω να αποταθώ μέσω εσύ. Στον πρόεδρο Παναγιώτη, ο πρόεδρο τη Επιτροπή Παιδεία. Και ευθέω, δάσκαλε, να πείτε, σε ρωτώ. Πότε συνέδρια στην Επιτροπή Παιδεία. Με ποια κριτήρια. Διότι τη στιγμή που δεν είμαστε εδώ, Νίκο, νομίζω δεν μπορούμε. Ναι, δεν άκουσα. Ξέρεις τα εργασία καλύτερα για μένα. Κάνω μια ερώτηση, ξέρω για αυτό. Κράτησε εμένα την ερώτηση. Όχι, εγώ απευθύνομαι στον πρόεδρο. Θα πάρω αυτό το κάστρο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τον πρόεδρο. Πότε συνεδριάζεται, ποιοι υπογράψανε, πότε έρθει η Ελλάδα, για πού και ποια κριτήρια. Ευχαριστώ. Να απαντήσει. Να απαντήσω εγώ. Γιατί να απαντήσει. Γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρετε, χρειάζεται να ρωτήσετε. Γιατί μιλάτε με πληροφόρηση χθεσινή και λίγο παραπληροφόρηση. Δηλαδή δεν υπάρχει πληροφόρηση, χρειάζεστε. Χρειάζεστε. Τα αποτέλεσματα δεν είναι. Θα μιλάμε για το αποτέλεσμα του συναντήματο. Μα καθίσει εμεί. Ναι, πιστεύω ότι θέλω να πω. Δεν θέλω να πω. Τίποτα. Η αίθουσα είναι εκεί. Θα πάτε μετά από όλα. Κάτι άλλο που λες εγώ, θα μιλήσω με κάθε ειλικρίνεια. Με απόλυτη ειλικρίνεια. Και θα πω γιατί δεν είναι έξω από την θέση μου. Ό,τι θα πω σου μαλά. Παρένθεση, δεν μου αρέσει. Και να παραποιείτε η άποψή μου και να μεταφέρετε αλλιώς από ό,τι λέω. Έλα. Όταν απαντήσει ο κύριος Παραγιός, θα το παρακαλέσω πολύ να μας πει αν έδειξε τα προσόντα του Αβερίου και του Όφους όταν πήγε στην Αθήνα με φωτογραφίες. Υπάρχει άλλο που δεν είσαι πριγκύβο. Πέστε όταν τελειώσει, δεν μπορεί κάποιος να απαντήσει σε αυτά που θα δοθεί λόγος και μετά τελικά. Γιατί δεν έπρεπε να μιλήσει. Εγώ δεν υπάρχει λόγος. Άντε πρώτη είπατε. Διάλογο, διάλογο δημοκρατικό κάνουμε και όταν ζήσα διευθύνηση από τον συνάδελφο ήταν για να φανεί ότι το θέμα της συζήτησης αυτή με τους Δήμους άνοιξε εδώ και πολύ καιρό. Και έγιναν κάποιες επιτροπές, οι οποίες δεν μπήκαν στην ουσία του θέματος. Δεν μπήκαν ποτέ. Απορώ γιατί θεωρούν ορισμένοι ότι υπάρχουν προτάσεις αρμοδίων οργάνων του Δημοτικού Συμβουλίου. Δικαιολογημένα πιθανότητα ότι δεν γνωρίζουν ότι η εγκύκλειος για τη συγκρότηση των Επιτροπών Παιδείας ήρθε χθες. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε ήταν να ορίσει υπεύθυνο Δημοτικό Σύμβουλο για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Οι σχολικές επιτροπές δεν έχουν συγκροτηθεί διότι είχαμε την υποχρέωση από τον νόμο να αναμένουμε οδηγίες, οι οποίες αν πείτε στο διαδίκτυο συμβαίνετε θα τις δείτε ότι ήρθαν χθες. Και γελάμε ακριβώς προχθές το βράδυ. Είναι αναρτημένος εκεί, εμένα μου έρχονται και στο κινητό, διότι είναι συνδεμένος και λέει, σε πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εκεί οι οδηγίες για το πώς θα λειτουργήσουν οι σχολικές επιτροπές που θα συμπορευτούν και για αυτό θα λειτουργήσουν. Δεν υπήρχε λοιπόν αρμόδιο όργανο για να εφαρμοστεί ο νόμος 1566 που είναι ο βασικός νόμος για την παιδεία και βάσει αυτού είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε και να γίνει η πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας να πάει στην αντίστοιχη επιτροπή. Άρα θεσμικά δεν υλοποιήθηκε από την παρούσα δημοτική αρχή τίποτα. Γιατί δεν ήταν δυνατόν
να υλοποιηθεί, αφού δεν είχε συγκροτημένα όργανα για αυτό. Συζητήσεις και πολιτισκοπήσεις έγιναν. Μία από αυτές που μου έγινε εμένα από την Ευρωβουλευτική Επίτροπη και ας τη λέω για πρώτη φορά, ήταν η πρόταση να ανέβει το ΕΠΑΔ στο ΑΠΕΡΙ και να κατέβει το γυμνάσιο του ΑΠΕΡΙΟΥ να συγκροτεί στα πηγάδια. Του αρνήθηκα κάθετα και δεν έγινε αυτό. Δεν το δέχτηκε. Επικαλούμενος δύο τινά. Το πρώτο, ότι οι εγκαταστάσεις στα περίοδο δεν κάνουν για το ΕΠΑΛ, διότι χρειάζεται άλλους όρους και διαφορετική υποδομή, εργαστήρια που έχει κάτω, και άρα ματαιώθηκε αυτό το πράγμα και δεν έγινε. Δηλαδή, μόνο άτυπες συζητήσεις και υποδισκοπήσεις έγιναν από πολλούς και διάφορους και προς πολλούς και διάφορους φορείς. Όσον αφορά την ανάρτηση του δελτίου τύπου, την οποία και εγώ μετά από τηλεφώνημα της Λιγοπούλης στα Γρανάρια χθες το βράδυ την πληροφορήθηκα, διότι όντως έγινε φρειαστικά για πρώτη. Αυτή ήταν μια ατυχής, το λέω χωρίς περιστροφές, άποψη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς να έχει ούτε την συγκατάθεση του τύπου, ούτε καμιά επιτροπής του. Κανενός από εμάς όλους. Η αντίδραση, η δική μου, υπήρξε σήμερα το πρωί. Και είχε αποτελέσματα. Δεν ισχύουν αυτά που διαβάζετε. Τίποτα από όλα αυτά. Καλούμε. Μας υπόσχεστε ότι δεν θα πει το απέριο. Θα έρθει η ώρα να σας εγγύνει το ίδιο. Να πρέπει να σας εγγύνει τα πράγματα. Πώς πρέπει να σας ήταν να ιδρυθεί ένα, τη λέω καταράκι, εξάστερα όπως θα ξαναπεί κι άλλο, ένα καινούριο βιοκλιματικό σχολείο με τους απαραίτητους χώρους και το περιβάλλοντα χώρο που χρειάζεται η εκπαίδευση στις Βάτσες. Και μερικοί την παραπείσαν και είπαν ότι είμαι αστόθος. Ποτέ δεν είμαι αστόθος και δεν είμαι τόσο βλάκας. Δεν θα πέρα χρόνια εκπαιδευτικός να θέλω σε ένα σχολείο που πιθανότατα έχει στατικά προβλήματα να στεγάσω παιδιά. Ή να προτείνω τη θέση. Αν κανείς με θεωρεί τον Σουβλάκα, θα σκοτεύω με το οποίο θα σώσω. Η πρότασή μου λοιπόν ήταν προς την περιφερειακή διεύθυνση και πρόταση προφορική, διότι γραφτεί, επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν τα αρμόδια όργανα συγκροτημένα στο Δήμο, δεν μπορεί να γίνει. Είναι παράνομο. Από την ώρα που συγκροτηθούν τα όργανα αυτά, μπορούν να γίνουν οποιασδήποτε προτάσεις. Διότι οι προτάσεις αυτές ανεβαίνουν προς τα πάνω μέσω των τεχνητών οργάνων του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, η Δημοτική Επιτροπή πάει στην αντίστοιχη Περιφερειακή Επιτροπή, την Ομαδιακή, δεν υπάρχει τώρα και από εκεί προτείνει στο Συμβουλίο. Δεν μπορούσαν ούτε οι αποπάρτες και οι θέσεις που κάνουν, διότι είχαν το καλλικράτη και την μεταβολή. Άρα δεν υφίστανται όργανα τέτοια. Εξακολουθούν να ισχύουν τα παλιά, όπως γνωρίζετε. Του Συμβουλίου τα οργάνα δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Και με τον ζόρι να του τραβά, δεν θα έρθουν. Και δικαίωση έχουν.
Εκεί λοιπόν είπα ότι αν θέλετε να πετύχετε σε γνώσεις και οτιδήποτε απαραίτητο, πρέπει να δώσετε σοβαρό το κίνητο. Δηλαδή, ένα πολύ καλό σχολείο από τα υπάρχοντα και τότε αυτό το σχολείο πρακτικά θα μπορέσει να πάρει και το πλεόνασμα από τη Γαλλία. Δεν πρώτα έχω κανένα σχολείο έξω από τα όρια τα περίπου. Το πρώτο είναι στο όρια τα περίπου. Γι' αυτό να μην είναι κανείς άδικος με τους άλλους. Και εγώ θέλω να με πιστεύεστε. Μια άλλη φορά, γιατί μου ήρθε τώρα στο μυαλό, ως έπαρχος πριν από 14 τόσα χρόνια, είχα δώσει άδεια στη μονάδα παραγωγής πίσω για ένα μήνα, ενικόγραφο, για να γίνω περιφερειακό στο απερίο. Διότι η τακτική των υπηρεσιών ήταν σωστή αυτή η τακτική, ήταν να μην δίνουν μόνο μεσάρια σε αυτές τις μονάδες, να την μπορούν να τις πλήρουν και σαν λίγο τεθέρον, διότι είχαν επιπτώσει το περιβάλλον. Και σηκώθηκε μια θύρα εδώ στα πέρι και ανέβηκα πάνω από τον έπαρχο και θα σου είπα ότι αφού ο κόσμο ζητά να κλείσει το πισάρι του, διότι προκαλεί καρκίνο όπω έλεγα στα παιδιά και το ένα άλλο, εγώ θα ανακαλώ από το πρωί. Και αν δεν κάλεσα το πρωί, είναι αποτέλεσμα να μην είναι σωστό το περιβάλλον. Δυστυχώ εκείνοι που επικύρισαν εκείνη τη διαμαρτυρία, όταν ήρθαν στην εξουσία, έδωσαν μόνιμη άδεια λειτουργία στο πισάρι του και δεν άρχισαν να βοηθούν. Μερικοί τα θυμούνται αυτά, όσοι έχουν και ψυχραιμία να σκέφτονται όριμα. Και όχι φανατισμένα και όχι παρορμητικά. Εγώ... Υπό το κράτος παρορμήσεων δεν μπορούμε να φέρουμε αποφάσεις. Εκεί εδώ πέρα σας λέω και ζευγόνω και εγώ σας υποσχέθηκα, προεκλογικό υποσχέθηκα στο σχολείο ότι δεν θα αγγίξει κανείς στα σχολεία, στην Μητρόπολη λοιπόν, σας είπα λοιπόν τώρα. Σε κανέναν δεν θα ανοίξει πάνω. Καμία αντίρρηση, εγώ σέβομαι και τον πανεπιστημό όλων την ευαισθησία του και τα πάντα. Ένα λεπτό να τελειώσουμε λίγο. Κλείνω και θα δώσω το λόγο. Αυτό το οποίο σας διαβεβαιώνω ότι καμία πρόταση δεν έφυγε από τον Δήμο που να λέει αυτά τα πράγματα τα οποία ισχυρίζονται να γίνουν. Καμία. Εάν κάποιος βρει μια τέτοια πρόταση οπουδήποτε, εγώ θα παρεχθώ όλο το πρόβλημα. Σόμερη σπίτι. Δεν χρειάζεται να πω. Εγώ δεν νομίζω ότι ποτέ βγήκα να πω άλλα και να κάνω άλλα. Έχω ιστορία σε αυτόν τον τόπο, το έχει μόνο σε αυτόν κι άλλο. Λοιπόν. Σε πιστεύτηκα. Τώρα. Γι' αυτό και άντε στα πέντε. Προσοχή. Και σέβομαι την άποψή σου για τον πατέρα. Πολύ βαρύ. Δεν είναι όμως σωστό, δίκαιο και όριμο να καταλογίζονται σε οποιονδήποτε, όχι σε μένα, προθέσεις που δεν έχει. Όπως δεν είναι σωστό και όριμο να γίνεται δίκαιο προθέσεων πριν κανείς πάρει θέση. Τα πράγματα λειτουργούν θεσμικά. Δεν λειτουργούν με κουβέντες στον δρόμο, στο καφενείο, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Ελεύθεροι είμαστε, αλλά είναι αποφάσεις. Και είναι και απαράδεκτο σε μια δημοκρατική κοινωνία και πολιτισμένη όπως είναι η δική μας να παραποιούνται οι απόψεις του οποιοδήποτε. Να κυκλοφορεί παραπληροφόρηση. Να επηρεάζεται ο κόσμος όταν είναι καλά πληροφορημένος. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχουν ατυχείς προτάσεις της περιφερειακής διεύθυνσης. Δεν έγιναν όμως αποφάσεις ποτέ. Και δεν έγιναν ποτέ αποφάσεις, διότι αντιδράσαμε. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο συμφωνήθηκε αυτή τη στιγμή, μετά από την αντίδραση από το Περιφερειακό Διευθυντή, είναι ότι άλλαξε την πρότασή του, η οποία ούτως ή άλλως. Στη μία ευθύνη φαινόταν ότι καταργεί το ΑΠΕΡΕ και στην άλλη καταργεί το όθος. Ήταν δηλαδή αντιφατικά τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς και γιατί και ποιοι το έκαναν αυτό. Και να αποψιάζομαι δεν έχω δικαίωμα να το πω. Γιατί πρέπει να είμαι σίγουρο. Αυτή τη στιγμή η πρόταση προτείνει να μην καταργηθεί κανένα σχολείο. Και πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε ένα έργο στην Κάρπαθο. Το βιοπηματικό σχολείο με επαρκείς χώρους για να στεγάσουν και αργότερα πλεονάσματα. Διότι αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα για να είμαστε ρεαλιστές είναι εξής. Στα πηγάδια υπάρχουν δύο σχολεία υπερπλήρη. Δεν χωράνε άλλο παιδί. Ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική και η τακτική
αυτό που διαφέρει είναι η εκπαίδευση. Να κάνουμε αυτό το σχολείο στα πηγάδια, μέσα στο ίδιο αστικό περιβάλλον του κακοποιημένου. Ή να τραβήξουμε λίγο έξω από τα πηγάδια εκεί που θα βρούμε τον κατάλληλο χώρο και είπα που είναι η πρόταση δική μου. Πού θεωρώ κατάλληλο σημείο, διότι είναι και κεντροβαρές και η ιστορία σχετική με την εκπαίδευση. Και είναι διατεθειμένοι οι άνθρωποι της Μονής να παραχωρήσουν χώρους. Για να γίνει το άλλο σχολείο να στεγάσει. Αν αύριο χρειαστεί να ξεχωρίσει το ΕΠΑΣ από το γυμνάσιο Πυραδίων που μεγαλώνει και αυτό και να έρθει εκεί. Αν πρέπει να έρθουν, δεν έχουμε βιωσιμότητα στα σχολεία των χωριών που εμείς ήδη φταίμε γι' αυτό και να μην αποποιηθούν τις ευθύνες μας. Οι άνθρωποι που είναι κάτοικοι των χωριών αυτών και κοβαλάνε τα παιδιά τους στα πηγάδια τους είναι οι πρώτοι υπεύθυνοι. Και δεν μπορεί να μου λένε με ένα συμμερετέ για ένα τεράστιο χωριό ότι έχουν πέντε παιδιά και να φτάσουν όλοι στα πηγάδια, γιατί στο κάτω κάτω γραφείς και να πω το δικαίωμα μου. Εγώ είχα το δικαίωμα να μεταφέρω τα παιδιά μου στα πηγάδια και τα καταλήγησα κάτω τη στόχο. Στο δημόσιο. Στον διτάξιο. Και ήμουν εκπαιδευτικό ο ίδιο. Είχα το δικαίωμα να τα μεταφέρω. Μπορεί λοιπόν έτσι από εσά να κατηγορούμε τον οποιοδήποτε ή να βάζουμε θέματα πατριωτισμού ή τοπικισμών. Ή θα ζήσουμε όλοι μαζί, ή θα επιβιώσουμε, ή θα πάμε στο φούντο όλοι μαζί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή αν δεν σκεφτούμε ρεαλιστικά, να έχουμε μια πρόταση που να βλέπει μπροστά για τα αυριανά παιδιά, για τα μεταβριανά παιδιά, και να κάνουμε ένα τουλάχιστον ακόμα σύγχρονο σχολείο. Διότι δεν είναι εύκολο στην δουλειά αυτή να εξασφαλίσει πιστώσει. Υπάρχει μια ευκαιρία να περάσει, γι' αυτό το είπα, βιοκλιματικό σχολείο στο ΕΣΠΑ. Πρέπει να το επιδιώξουμε. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εκπαίδευση και ενεργά και έχουν και ιστορία στην εκπαίδευση συμφωνούν σε αυτή την πρόταση. Εμένα αυτή την πρόταση. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο, που μοιραία θα έρθει κάποια στιγμή το θέμα, όταν θα φτάσει ο κόμπο στο τέλειο, γιατί έτσι γίνεται, συνήθω όπω είπε κάποιο και σωστά, πετάμε τον μπαλάκι, ποιο έχει την πρόταση να κάνει κάποια πρόταση. Μην το αγγίζετε. Είναι η καυτή πατάτα. Κάποτε όμω θα ήθελε να μα βρει η καυτή πατάτα. Όπω βρήκε ήδη το μεσοπόρο και το σπορ. Έχουν από δύο παιδιά, αλλά θα πάει. Και τώρα σχολείο κοιτάξτε. Μπορεί κανεί τώρα να ζητήσει να διατηρηθούν τα σχολεία αυτά. Όχι. Μπορεί. Πράγμα. Γι' αυτό εγώ επέμενα στο περιφερειακό διευθυντή σήμερα και επέμενα έντονα. Και μην κατηγορείτε τον κύριο Παραγιώτο. Κάνω παρένθεση εδώ. Δείτε, ο κύριο Παραγιώτο πήγε να με αντικαταστήσει στην πρόσκληση τη Υπουργού Παιδεία που κάλεσε όλου του δημάρχου όλη τη Ελλάδα για ημερίδα. Όχι για να κάνουν πρόταση που τα σχολεία, για ημερίδα. Διότι την ίδια μέρα είχα επίσκεψη άλλου υπουργού στην Κάρταρα, 28 Φεβρουαρίου. Και το φόρτωσε στον άνθρωπο και πήγε τον πελάτο από πάνω. Και το βρήκε δυστυχώ από τι κακέ γλώσσε. Γι' αυτό είπα μην. Η πρόσκληση αφορούσε τον Δήμαρχο. Εμένα. Εξηγώ, η πρόταση εστάλησε στον Δήμαρχο. Δεν στάλει καμία πρόταση. Πρόσκληση για ημερίδα. Ημερίδα περί 21 σχολείων. Όπως πληροφόρησε ο κ. Παραγιώτης, την ημερίδα εκείνη, ο υπουργός του είπε για τις αντιδράσεις που δημιουργούνται στις τοπικές κοινωνίες σχετικά με τις συνέλευσες σχολείων. Και για μια ακαδημαϊκή συζήτηση που θα παραπέρα. Φανταστείτε όλοι οι δήμαρχοι της Ελλάδος ή οι εκπρόσωποι τους ότι τα κατέδρα προτάσεις έβαλε εδώ μέσα. Αν είναι δυνατόν έτσι. Και στο Υπουργείο Παιδείας που γνωρίζει το ίδιο ότι εξαιτίας του Καλλικράτη δεν μπορούν να συγκροτηθούν όργανα του 1566 νόμου, πώς είναι εκπαιδευτικοί, αν υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό που μπορεί να διαψεύσει, θα διαψεύσει. Ποιο είναι ο βασικό νόμο του οποίου λειτουργεί. Το Υπουργείο δεν υπάρχει καμία. Είναι ο 1566. Καμία πρόσθεση δεν υπάρχει. Καμία όλα γίνονται από την ομαρχία, από την περιφέρεια. Εκεί, επαναλαμβάνω, έγινε μια επιμολιότητα. Έγινε μια επιμολιότητα, μια σπουδή ή υπό την πίεση που πήγαν να παρουσιάσουν κάποιοι. Γιατί στην δευτεροβάθμια δεν έγινε καμία πρόταση. Πήγαινε να βοηθοσκοπήσει, το κόψε. Το Υπουργείο μιλάει για διαβουλεύσει, Μιχάλη, για διαβουλεύσει. Διάβασα το δεύτερο τύπο σήμερα. Για διαβουλεύσει. Ορισμένο λόγο το Υπουργείο. Κάνει διαβουλεύσει όταν πρόκειται να κατεβάσει. Άκουσε. Το Υπουργείο δεν είπε τίποτα. Το Υπουργείο κάνει διαβουλεύσεις όταν πρόκειται. Ένα λεπτάκι, θα σα δώσω το λόγο. Για να μπορώ να πω και άλλο.
όταν πρόκειται να κατεβάσει ή να ψηφίσει νόμο στην Βουλή. Αυτή τη φορά, κατά εξαίρεση, έκανε διαβούλευση για εκείνη. Και την κράτησε και λιγότερες μέρες από ό,τι κανονικά κρατάει διαβούλευση. Διαβούλευση σημαίνει ότι έπρεπε να κατεβούν κοντά μέσα στο διαδίκτυο και να φανούνε. Παρά, είδατε καμία πρόταση από τον Δήμο Καρπάθου ή από κάποιο σχολείο του Καρπάθου να αναρτηθεί για αυτά, δημοσιεύονται. Η μόνη πρόταση που δημοσιεύτηκε ως πρόταση ήταν στο δελτίο τύπου το χθεσινό, το οποίο σας είπα, εμένα με πήρα σε αυτό το βράδυ που δεν υπάρχει αυτό. Να το δω. Να το δω. Φυσικό δεν το είδα, το είδα. Μπροστά εκεί όμως. Δεν λέει που δεν έχετε καμιά απόφαση, είναι δελτίο τύπου. Ένα απόφαση του υπουργείου. Ποιος είναι δηλαδή, το λόγο εσύ. Ποιος είναι στην περιφέρεια που ξέρει το όμως. Το βράδυ λοιπόν, δεν ξέρουν, καταρχήν, ο περιφερειακός διευθυντής, όπως πληροφορήθηκα σήμερα από τον ίδιο, πήρε και ρώτησε τη δύναμη των σχολείων 1-1. Όλους κατάλαβα. Όπως πήρε και σε άλλα μέρη και ρώτησε για να κάνει τις ειδικές του. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Εμείς κάνουμε τη δικιά μας. Μόνος το αποφάσισε δηλαδή αυτός, δεν. Που σταμάτησε το σχολείο. Αυτός που πήρε αυτός είναι ο περιφερειακός διευθυντής. Έχει αρμοδιότητα να κάνει εισήγηση δεν μπορεί να σχολείο σε όλο το νότιο Αιγαίο. Δεν αποφάσισε για την ΚΑΠΑ. Κάνει προτάσεις για όλο το νότιο Αιγαίο. Κάποιος έχει κάνει διαβούλευση για να πάει εκεί το. Οι διαβουλεύσεις, όταν λέμε δεν μπορεί να έχει γίνει έτσι να κατέβει διαβούλευση. Δεν μπορεί να ξέρει κανένα. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε δηλαδή. Δεν βέβαια, εγώ δεν πάρει σίγουρα τώρα δεν πιστεύω. Μπορεί να πιστεύω. Αλλά σας λέω μόνο κάποια λεπτομέρεια. Όταν γίνεται διαβούλευση, οι απόψεις αναρτώνται. Μπέστε μέσα στις σελίδες του Υπουργείου να δείτε. Διαβούλευση παραδείγματος χάρη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αναρτώνται όλες οι απόψεις. Φέρετε εκεί μέσα. Αν λοιπόν είχαν γίνει κάποιες προτάσεις σε διαβούλευση, είναι αναρτημένες επάνω στην ιστοσελίδα. Είδατε καμιά διαφρόνηση που δεν άρθρα. Πουθενά στην Ελλάδα δεν υπάρχει αναρτημένη διαβούλευση. Γιατί? Γιατί δεν έχει γίνει καμιά διαβούλευση. Σοβαρά. Έλα τώρα να πάμε σε ένα κουμπίδο να σου δείξω δέκα. Πουθενά στην Ελλάδα, στο Υπουργείο Παιδείας. Για το παιδείας. Αναρτημένη διαβούλευση. Σου εξήγησα γιατί. Διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκροτημένο όργανο στους Δήμους, εκπαιδευτικό, καμιά επιτροπή δεν είναι συγκροτημένη, για να μπορέσει να κάνει σοβαρές προτάσεις. Ξέρετε το Υπουργείο Παιδείας. Πιθανό. Τι ξέρετε, γιατί ξέρετε. Πρέπει μετά κατόπιν διαβουλεύσεων, που λέει ξεκάθαρα, είναι μέσα, είναι επίσημο σαν του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Κατόπιν διαβουλεύσεων που μαζί με αυτά. Τι διαβουλεύσεων. Υπάρχει το γραφό. Χαρακτήρισα πριν από σένα. Το γραφό το διαβουλεύσεων. Χαρακτήρισα πριν από σένα, Νίκο, γιατί δεν χρειάζεται να κουλήσει ένα εκθεστήρε. Ατυχή την πρόταση. Την πρόταση της περιφερειακής διεύθυνσης και την χαρακτήρισε εκτασώς. Και δημόσια. Λοιπόν, δεν συνέβη το βράδυ λοιπόν που θα πείτε, θα δείτε άλλη πρόταση από την περιφερειακή διεύθυνση. Αυτή που σας είπα. Διότι αυτό, μετά από το σημερινό διάλογο, συμφωνήθηκαν αυτά και μου είπε, μπορώ να χρησιμοποιήσω ό,τι έχω την άποψη του Δημάρχου, θα μείνει η κατάσταση όπως είναι. Και του είπα βεβαίως και μπορείς και όταν είχε πρότασή μου να μην κουνηθεί τίποτα. Θα σκάσει, ναι. Λοιπόν. Είχε ζητήσει ο κ. Παραδείγματος. Προηγείται, αλλά πει ο Νίκος κάτι γιατί είσαι νωρίτερα. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν πρέπει να τον Δήμαρχο να τοποθετηθεί στο θέμα. Νομίζω ότι όλοι είστε ικανοποιημένοι. Μια τέτοια πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι από το χρόνο. Τα δημοτικά τα τέσσερα εδώ θα λειτουργήσουν ως έχουν. Όμως, το πρόβλημα υπάρχει. Δια νόμου, τα σχολεία αυτά θα γίνουν ένα. Η διαβούλευση δεν χρειάζεται. Η διαβούλευση χρειάζεται το που πρέπει να γίνει. Όλα τα σχολεία έχουν αρκετό μαθητό που πρέπει να γίνει συμφώνηση στο σχολείο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η πρακτική που υπήρχε είναι μην αγγίξει τίποτα, μην έχουμε πολιτικό κόστος. Και να στραβωθούν τα παιδιά του κόσμου. Δεν μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Να υπάρχει στραβωμάρα του κόσμου, των παιδιών, για να κάνουμε τη δουλειά μας μόνο και τίποτα άλλο. Εδώ πέρα δεν είχαμε κάποιες αποφάσεις. Πιθανότητα οι πληροφορίες που πήρε ο προστάμενος του Ρόγκου είναι από τα σχολεία, και εγώ πιστεύω ότι είναι αριθμό παθητών. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι δύο εδώ που υπάρχουν. Πήγανε δύο αίθουσες διδασκαλίας. Να προσέχουμε όταν συμπληρώνουμε τα έννοια από αυτά, που είναι πολύ πονηρά. Εδώ το σχολείο περίπου έχει έξι αίθουσες διδασκαλίας. Εφτά. Δεν θα τις χαρακτηρίζουμε σαν εργαστήριο, σαν το ένα, σαν το άλλο, θα χαρακτηρίζουμε από τώρα και στο εξής έρθει της Ασκαλίας. Και 16 μαθητές. Λοιπόν, και 16 μαθητές. Περισσότερες 15. Αυτό είναι όταν το θέμα συζήτησης.
Γίνει το σχολείο αυτό, το ένα, το οποίο θα διατηρήσει και το γυμνάσιο περίπου. Διότι δια νόμου και αυτό σε 2-3 χρόνια κλείνει. Όταν λοιπόν έχουμε ένα ισχυρό πολυθέσιο σχολείο εδώ, στην περιοχή μας, θα διατηρηθεί και το γυμνάσιο για το οποίο εργόμουσα και είχα πολλούς φόβους ότι θα έκλεινε τώρα. Ότι θα έκλεινε και αυτό τώρα. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, περίμενε 300 το γυμνάσιο αυτό με ενέργειες του Δημάρχου διατηρήθηκε. Και προτάσει του Δημάρχου. Διατηρήθηκε επί του παρόντος. Εάν λοιπόν επιθυμούμε όλοι να γίνει αυτό το εξαθέσιο σχολείο στην περιοχή εδώ, κινδυνεύει το γυμνάσιο περίπου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που διακρίνονται εμείς στην παιδεία. Εκείνο που θέλουμε είναι να προσέξουμε όταν χαρακτηρίζουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για τον τόπο αυτό, με ποιο τρόπο μιλάμε. Όταν μιλάμε, να μην έχουμε στόχο να κάνουμε τη δουλειά μας κατακρίνοντας κάποιους ανθρώπους. Και μόνο και τίποτα άλλο. Και τίποτα άλλο. Να κοιτάμε πρώτα τι φταίει, ποιο ευθύνεται και μετά να κάνουμε απόψεις και να πείσουμε τον κόσμο. Αυτά έχω να πω. Διότι τα προβλήματα εδώ που υπάρχουν είναι τεράστια, υπήρχε πλήρης αδιαφορία, μαζευτήκανε και δύο των ημερών θα υπραγεί το κανόνι. Σε λίγο καιρό εδώ, εγώ προσωπικά είχα συμφέρον εδώ πέρα, και αν έχει 12 παιδιά, 10 παιδιά, σε εξαθέσιο δημοτικό σχολείο, και κανεί δεν θα τα πείσει. Και τα σχολεία αυτά δεν θα τα πείσουν από μόνα του. Κλείνουν από μόνα τους. Και πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει πολυτέλεια σε 6 παιδιά να έχουν 2 και 3 δασκάλους. Το κράτος αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποπτώχευση. Σε κανένα μέρος Ευρώπης δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Να έχουν 6 παιδιά και 2 δασκάλους. Πού βρισκόμαστε, ποιος θα τους πληρώσει αυτούς. Πρέπει να γίνει ένα νοικοκύρεμα του κράτους. Και όταν λοιπόν μιλάμε και συκοφαντούμε κάποιους, να κοιτάμε και τι γίνεται, ποιος δουλεύει και ποιος αδιαφόρησε για το κατάλληλο της χώρας. Και κάποτε αυτή η χώρα πρέπει να βρει ένα σωστό δρόμο. Νομίζω γίνονται σωστά βήματα, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή όμως στις εκλογές. Σίγουρα εδώ η επιλογή όμως ήταν λάθος. Και εγώ χθες το βράδυ που άκουσα είπα, σίγουρα ένα προσόν δεν έχει ο πρώτος δήμαρχος, δεν είναι βλάχος. Αυτό το είπα σήμερα. Ένα προσόν έχει που σίγουρα δεν το έχει. Δεν το έχει το προσόν, δεν είναι βλάχος. Δεν μπορεί ο δήμαρχος να πρότεινε το όρθος. Σαν σχολείο τη θέση και να υποβαθμίσει την παιδεία των σχολείων. Εδώ το σχολείο είναι όλα τη θέση. Θα κάνουμε ένα με 40 παιδιά τη θέση. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος που δουλεύει στην εκπαίδευση να προτείνει τέτοιο πράγμα. Ευθύς εξ αρχής απέκτησε λοιπόν το όνομα Χανιώτης από αυτό το κάτω. Λοιπόν, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχει ανθρώπους εδώ που χειρίζονται τα θέματα παιδείας με υπευθυνότητα. Και νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, ενημερώνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με τη διακυβέρνηση του χωριού εδώ. Να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί. Εγώ πιστεύω η λύση που δίνεται να διατηρηθούν τα σχολεία όσο έχουν για την επόμενη χρονιά. Και να κυνηγήσει η Δημοτική Αρχή το νέο σχολείο, το οποίο θα διατηρήσει και το γυμνάσιο. Το οποίο γυμνάσιο και την έχουμε κλείσει. Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, δεν μπορεί το κράτος να έχει 8 καθηγητές για 15 παιδιά, σε καμία περίπτωση. Θα κλείσει και αυτό από μόνο. Η είδηση λοιπόν του πολυθέσεων του Δημοτικού Σχολείου, την οποία την δέχομαι από αυτή την πρόταση, ικανοποιεί όλα τα παιδιά, υπάρχει άγραφο τοπικισμό. Εάν κάνουμε εδώ ένα εξαθέσιο σχολείο, τα τρία χρόνια θα ήταν παιδιά του στην πηγάδια. Να είστε απόλυτο σίγουροι αυτό θα γινόταν. Και είστε τι κερδίσαμε. Τα κλείνει και αυτό σε δύο χρόνια. Υπάρχει τέτοιο άγνωστο τοπικισμό, να πούμε ευθέω τα πράγματα. Δεν θα τα στέλναμε τότε. Η λύση υπάρχει, θα νομίζω είναι καλύτερη. Τώρα το τι θα γίνει τα σχολεία, το διάσω κάθε φορά. Εγώ πιστεύω για τον χρόνο και το επόμενο έτο, πιστεύω αυτή η κατάσταση θα διατηρηθεί. Να ευχόμαστε να διατηρηθούν τα παιδιά και να αυξηθούν λίγο και να γίνει ένα καινούργιο σχολείο. Να μείνουν ζωντανά τα σχολεία μας εδώ στο Δήμο. Σκεφτείτε καθόλου πώς θα καταλήξει να γίνει ένα καινούργιο σχολείο, πώς θα γίνει. Εδώ δεν υπάρχει ιδέα, δεν υπάρχει ιδέα, δεν υπάρχει ιδέα. Εδώ λένε δεν υπάρχουν λεφτά για τίποτα. Σωστά. Και θα γίνει, Δεν κάναμε την πρόταση τυχαία και αμελέτητα για το κλιματικό πρόβλημα. Στο ΕΣΠΑ είναι επιλέξιμες δράσεις στην ενεργεία κλιματικών σχολείων και μόνο αυτές. Γι' αυτό επιλέξαμε. Γιατί διαβάσαμε, δεν πήγαμε να διαβάσουμε. Εγώ θέλω να σας αφήσω κάτι. Η θέση
χαιρετώ τους πάντες. Η θέση, η προσωπική μου αυτή τη στιγμή ως Δημάρχου προς το Υπουργείο είναι αρχίζουμε να μιλάμε για συνενώσεις από τη στιγμή που θα εντάξετε στο ΕΣΠΑ βιοκλιματικό σχολείο μεγάλης δυναμικότητας. Που δηλαδή θα έχουμε εξασφαλίσει ένα καινούριο κτίριο που θα μπορέσει να περιμένει τις ανάγκες. Από εκεί και μετά μιλάμε για συνενώσεις. Αυτή ήταν και σήμερα προς τον Περιφερειακό Διευθυντή του Οδοβάρμες και του Οδοβάρμες Πέδευσης, ο οποίος την δέχθηκε. Αυτή ήταν και στον Κυροπούλου και τον Υπουργό Παιδείας το πρωί. Και αυτή εγώ θα προτείνω επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι κύριε, θα κάνουμε διάλογο για τις συνενώσεις και θα αρχίσουμε να το ανοίξουμε εφόσον μας εξασφαλίζεται την ένταξη ενός καινούριου σύγχρονου σχολείου στην περιοχή μας. Και συγκεκριμένα είπα που προτείνω. Αν υπάρχει άλλη άποψη, μπορεί να ακουστεί. Αυτή είναι η θέση. Αν θεωρείτε ότι αυτή είναι η σωστή θέση, μπορεί όποιος θέλει να κάνει μια άλλη πρόταση και να είναι καλύτερη. Για να τη συζητήσω. Δεν συζητάω δηλαδή να συνηγορήσει σε καμία περίπτωση ο Δήμος για συνενώσεις, εάν πρώτα δεν εξασφαλιστεί αυτό το πράγμα. Για να μιλάμε, μπορεί να με τι δρόμο. Έχω συζητήσει για αυτά τα πράγματα. Έχετε παράσει εδώ. Το Πατριαρχείο είπε. Συνηγορούν. Συγγνώμη, να πω κάτι. Αν θέλετε να κάνετε σε μία σειρά, είχετε την κύριο Παραγιώ στον τόπο εδώ και πολλή ώρα. Εγώ είπα τη θέση μου, την είπα 10 φορές, νομίζω ότι είναι κατανοητή. Ορίστε. Καλησπέρα σε όλους. Δεν περίμενα μια μετάβαση μου στο Υπουργείο Παιδείας να παρακολουθήσω μια μερίδα να ρίχνονται τόσες ευθείας πάνω. Εγώ πήγα αντί για τον Δήμαρχο, ο οποίος ήταν στα κέντρα του αεροδρομίου, να πάω να παρακολουθήσω μια μερίδα η οποία εκτός των άλλων είχε εξυπονέψει τα σχολεία. Ούτε συζητήθηκε ποια σχολεία θα εξυπονεχθούν, ούτε πότε θα εξυπονεχθούν, απλώς έγινε μια ενημέρωση. Και βασικό κριτήριο του Υπουργείου είναι να γίνουν εξυπονέψει, αλλά με εξής προϋποθέσεις. Ότι ο σκοπός του εξυπονέψεων είναι να ωφεληθούν οι μαθητές, να κάνει κάποια οικονομία του κράτους, αυτό το έθεσε το Υπουργείο στη θέση του και την πήρα του. Αυτό ότι πρέπει να γίνει εξυπονέψει. Δεν είναι ότι σχολείο με δύο μαθητές, είναι και ένα δάσκαλο και τρεις μαθητές, και ένα δάσκαλο. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο αντίθετη γνώμη. Το θέμα είναι το εξής. Πώς θα γίνουν εξυπονέψεις, τι σχολεία θα προτιμηθούν, τι υποδομές έχουν τα σχολεία αυτά να βοηθήσουν τα παιδιά και τίποτα. Η διαδικασία αυτή πρέπει να περάσει από το Δήμο. Για να γίνει η διαδικασία αυτή, να συμπληρωθούν τα αρμόδια όρια. Υπάρχει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα. Θα αποφασίσει σχετικά, θα εξελιχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα δούμε παραπέρα τι θα γίνει. Τίποτε το δραστηριότητα δεν υπάρχει, και κακώς υπάρχει τόση. Ο κόσμος δεν είναι τόσο πολλά διαμαρτυρία. Όσον αφορά το δεύτερο, το πατέρα δεν λειτουργεί, ούτε είναι και από την πολιτική. Έκανα κάποιο λάθο εδώ. Σας έχω πει και προεκλογικά. Ότι στον Αμπερίδη ήταν ανοίξει τα σχολεία, τα στάδια και την Μητρόπολη. Τι λέγαμε, έφυξα από κάτι. Κάτι είχαμε στον τύπο. Πώς πήγε μόνο του πήγαμε στον τύπο. Δεν είμαι, δεν είναι το πράγμα. Αν δεν είπα ότι το φύξεις, αλλά πήγαμε κάτι μες το... Σας είπα, δεν είπα. Τρελαθήκαμε μες όλη η περίοδο. Εάν συνεδρία σε δημοτική επιτροπή παιδείας, η οποία είμαι πρόεδρος, μπορεί να το ξέρω. Εάν συγκροτείται κάτι, μπορεί να συγκροτηθεί. Εάν ήρθε η υπόθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο και απεφάνθηκε να γίνουν συγχωνεύσεις και που θα γίνει, ναι, εγώ δεν μπορώ. Για πού άλλο. Δάσκα, δηλαδή, δεν σε κατηγορία σε αυτό. Πανείς. Ποτέ πρέπει να πει. Έχουμε τον κύριο Λεστή και μετά τον κύριο Σαγκάρη για αυτό. Καλησπέρα. Επειδή λέτε για τις προτάσεις που θα γίνουν για τα σχολεία και τα σχολεία που θα γίνουν και όλα αυτά. Κοιτάξτε το μάλλον, το κράτος σχολείο εδώ είναι 1.000.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, είναι έτοιμο σχολείο. Δεν καταλάβαμε γιατί πρέπει να ψάχνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν καταλάβαμε τον λόγο που πρέπει να ψάχνουμε σχολείο. Το κράτος, ο ξόπερς, τώρα με τις ενέργειες των απεριτών που έφτιαξε το ίδιο υποσχολείο ο Καρναλής και το έφτιαξε, το έφτιαξε εδώ. Άρα λοιπόν, αυτή την ώρα δεν μπορούμε να ψάχνουμε σχολείο. Είναι προς παρέλθον. Στις προτάσεις τουλάχιστον μπορεί να ανοίξει ο διάλογος. Μπορεί να υποβληθεί και αυτή
σας εξήγησα και εξήγησα παραδείγματι ότι δεν μπορεί να γίνει νόμιμη διαβούλευση χωρίς να είναι συγκροτημένα τα όργανα παιδείας του Δήμου. Και όταν θα συγκροτηθούμε. Έτσι. Αυτά συγκροτηθούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά η παραθυμολογία όλη αυτή η καθημερινή τι χρειάζεται. Επίσης. Αρχίσατε
το λόγο σα, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι είστε ευνευματική και πολιτιστική πρωτεύουσα των Περίπτων. Θεωρώ ότι αν κλείσει τελικά το σχολείο, μπορείτε να το κάνετε κέντρο πολιτισμού. Γιατί να σα πω κάτι άλλο, ο πολιτισμό δεν είναι ούτε τα πανηγύρια μόνο, ούτε οι χωροί μόνο, ούτε η εκκλησία μόνο. Έτσι. Θα μπορούσα να κάνετε πάρα πολλά πράγματα, μου έρθουν άνθρωποι με όρεξη. Έχω το σχολείο. Έχω το χώρο, θα το περάσουμε μόνο το σχολείο. Έτσι. Εδώ δεν θα μπορούσατε να κάνετε. Υπάρχουν άλλε που είναι υπέροχε, που θα έρθουν για πάρα πολλά εμεί. Θα μπορούσα να κάνετε πάρα πολλά πράγματα στο σχολείο. Εάν τελικά το σχολείο κλείσει. Γιατί απαντάω απλά στην ερώτηση τη κυρία που ρώτησε τι θα γίνει το σχολείο στο περίπτωση που κλείσει. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Απλά πρέπει να το βιβλίο αφήνω και απάντησε. Θα κλείσω με τώρα πάνω στο σχολείο. Ναι, θα κλείσω. Εγώ έχω μια απορία. Η κόρη μου είναι ορομίστρια φέτος για τον λόγο, όθος και πηγαίνει. Πηγαίνει και χρησιμοποιεί τον δρόμο για τις βάτσες για πιο σύντομα. Πιστέψτε μου ότι τρέμει η καρδιά μου κάθε φορά που πρώτα σου κοιτάει να ράζει το κότερο. Διότι υπάρχουν του κόσμου κατοριστής ειδικά εδώ στον δρόμο και δεν θα περάσει μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, αν δεν και τέταρτη κάθε Δευτέρα που είναι η παράκληση. Χωρίς δρόμους στις βάσεις. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα με τα λεωφορεία, με τα παιδιά μας. Δηλαδή θα δώσουμε άλλα λεφτά για να κάνουμε δρόμους τότε. Άμα σας απαντήσετε αυτό, απαντήστε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια απορία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συγχωριανοί, το μόνο που θέλω να ξέρετε ότι σε αυτό το θέμα δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ευνηδιαστικά καμία λύση. Χωρίς απόλυτη συζήτηση με όλο τον κόσμο να βρούμε την καλύτερη λύση, να συζητηθεί αποφάσεις κανενός Υπουργείου, δεν θα γίνουν αποδεκτές ούτε από τον Δήμαρχο, ούτε από εμάς τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν πρόκειται να έρθει καμία περιφέρεια, κανένας από το Υπουργείο Παιδείας να μας πει εκεί είναι, αυτό είναι, τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν τέτοιες βλέψεις ούτε από τον Δήμο, αλλά ούτε και πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Σας είπε ο Δήμαρχος ότι θα ξεκινήσουμε συζητήσεις με πρόταση που ο Δήμαρχος έκανε τώρα, είναι χρόνια η πρόταση του Δημάρχου, η οποία και αυτή θα συζητηθεί, θα εκτιμηθούν όλοι οι παραμέτροι, μεταξύ των οποίων και τα καινούργια κτίρια, όπως είπε ο κ. Δημιστής, και από εκεί και πέρα θα παρθούν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και σε αυτές δεσμευόμαστε εμείς να υλοποιήσουμε. Επαναλαμβάνω, για να τελειώσει το θέμα, μια και καλή, καμία πρόταση ευνηδιαστική δεν είναι αποδεκτή ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πλειοψηφίας, ούτε από τον Δήμαρχο, ούτε από τους αντιδημάρχους, ούτε από κανένα. Και κύριε Δήμαρχε, πιστεύω ότι και το Υπουργείο πρέπει κάποτε να καταλάβει ότι δεν μπορεί να βγαίνει στο διαδίκτυο και να πετάει ρουκέντες και να μας ευνηδιάζει και να αναγκαζόμαστε εμείς να έρθουμε στα πέλη που έχουμε, ξέρεις τι προβλήματα έχουμε καθημερινά κάτω, και να ερχόμαστε να απολογηθούμε για πράγματα που δεν έχουμε και ιδέα στο μεγάλο τραπέζι. Κάποτε πρέπει να μπει και ένα φρένο, ιδίως αυτό με το διαδίκτυο που αρχίζουμε τώρα και θα μπαίνουν τα πάντα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα, να τρέχουμε στι λαϊκές συναλλεύσεις και να απολογηθούμε για πράγματα που δεν έχουμε και ιδέα στο μεγάλο τραπέζι. Εγώ αποδέχομαι πλήρως και την πρόνοση του Δημάρχου και τη θέση του εκπροσώπου μας στο συγκεκριμένο συνέδριο. Καμία θέση επίσημα δεν έχει πάρει ο Δήμος. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα, θα το συζητήσουμε και θα προτείνουμε από εμάς. Κύριε Δήμαρχε, εάν το κράτος, λόγω της κρίσης, αδυνατεί να φτιάξει αυτό το σύγχρονο, όπως μας είπατε προηγουμένως, σχολείο, και σας ζητηθεί να εισηγηθείτε επί του θέματος,
Εσείς πώς κρίνετε ότι είναι το κρατικό σχολείο που μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα 48 παιδιά, 38. Όχι, για να το μεμπτερώσουν. Πριν από λίγο, γι' αυτό και ζήτησα, όποιος μιλά να ακούγεται, γιατί καθένας μιλά εδώ για την εισφαίρει σε μια σωστή απόφαση που θα ληφθεί στο τέλος. Πρέπει να ακούγεται από τους υπόλοιπους. Απάντησε σε αυτό που είδα. Είπα ότι επιλέξαμε αυτή τη μορφή γιατί είναι επιλέξιμη μορφή για να περάσει το ΕΣΠΑ σε ευρωπαϊκά χρήματα δηλαδή. Η θέση δική μου είναι μια θέση που διαμορφώθηκε μετά από όρημη σκέψη, αφού εξέτασα την πραγματικότητα και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και δεν την πήρα βασάνιστα. Συζήτησα με ανθρώπους που κατέχουν τα αντικείμενα της εκπαίδευσης και οι οποίοι έχουν μια ιστορία πίσω τους αγώνων για αυτή την εκπαίδευση. Με όλους. Και με τον πατέρα Καλίνικο, ο οποίος σας αστυνομήθηκε στην εκπαίδευση κτλ. Και έχει άποψη και τη λέει. Και με συναδέλφους. Και με τον Μητροπολίτη. Και με τον. Δεν θέλω τώρα να λέω ποιο συζήτησα, πάντως συζήτησα με πολλούς. Και η θέση αυτή μπαίνει, αν θέλετε, διαπραγματευτικά. Ποια είναι η θέση? Αρχίζουμε διάλογο για συνενώσεις. Αφού θα το κάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε το διάλογο αυτό. Μόνο εφόσον έχουμε ενταγμένο το βιοκλιματικό σχολείο στο ΕΣΠΑ. Τι θεωρείτε λάθος? Πέστε μου ότι είναι λάθος. Είναι κάποιος που δεν το θέλει να μου πει δεν θέλω αυτό το σχολείο. Να τελειώνουμε δηλαδή, να λέμε τι θέλουμε ο καθένας. Καθαρά, όπως το λέω και εγώ ίδιος. Δεν είναι λάθος, κύριε. Λοιπόν, θα σας δώσω τον λόγο σε λίγο να μιλήσετε. Εγώ θα φύγω τώρα. Τελειώνω εγώ. Τελειώνω. Και φύγω μπροστά σου, είπα, θέλω να μιλήσω. Όχι να μου πετάς που πέντες να παίξω μόνο. Πες τα εδώ. Αυτή είναι η θέση μου, είναι διαπραγματευτικό χαρτί να πετύχουμε ένα έργο. Δεν θέλετε να το κάνω? Μου λέτε όχι. Δεν θα το κάνω. Θα πω stop, δεν συζητάω μια σχολεία. Αν κάποια στιγμή όμως μας το κάνουν υποχρεωτικά όπως κάναμε τους Δήμους, μην με κατηγορήσετε. Έτσι, αναλάβετε τις ευθύνες. Διότι και παλιότερα προτείναμε να γίνει εθελοντική συνένωση σε χώρο εκτός οικισμών για να μην υπάρχουν διαμάχες και να κάνουμε νέο σχολείο εκτός πηγαδίων. Απορρίφθηκε αυτό, δεν προχώρησε και αναγκαστήκαμε να το κάνουμε στα πηγάδια τα σχολεία. Θα το πούμε γεμάτο τώρα. Διότι το παρελθόν δεν μας διδάσκει. Μόλις περάσει ξεχνάμε και τι φταίει που έλεγε ο Τρικούπης και τι θέσεις πήραμε τότε και οι ίδιοι που μπορεί να συνεταίρωσαν αρνητικά στην εξέλιξη μιας υπόθεσης ξαναφωνάζουν με τον ίδιο τρόπο. Γιατί, εντάξει, η αλήθεια έχει λίγους φίλους. Εγώ το γνωρίζω πολύ καλά αυτό και το γνωρίζω χρόνια. Και ξέρω πολύ καλά και πόσοι με κατηγορούν και πόσοι θα με κατηγορήσουν. Κι άλλο τόσο, δεν με απασχολεί να κάνω δεύτερη θητεία. Με απασχολεί να μην φύγω από εδώ και να μην αγγίξω κάπου. Αυτό με απασχολεί. Γιατί όπου θύτευσα μέχρι τώρα, και ξέρετε ποτέ δεν έκανα πολύ, ούτε επικοινωνικές πολιτικές. Στο μόνο πράγμα που ιστορώ είναι αυτό. Και δεν με πειράζει. Άρα θα πείσω κάτι, πείσω μου κάτι. Και αυτοί που με κατηγορούν δολίως, είναι καταδικασμένοι να χρησιμοποιούν αυτά που άφησα στην Κάρκοδο όταν ήμουν έπαρκος. Και να τα περνάνε και με τις μεσεντάρες τους, με τις τσιπάρες τους και με όλα τα άλλα, αν θέλετε να πω για τον δικό μου λόγο. Και το λέω καθαρά και με παρουσία. Λοιπόν, η επιλογή μου είναι αυτή. Αν υπάρχει άλλη πρόταση, καλύτερη, ευχαρίστω να τη συζητήσω. Καθίστε και σκεφτείτε κάτι καλύτερο και πεςτε μου το. Θα το υιοθετήσω αμέσως. Παραμείνει ως έγινε η κατάσταση. Ζητώ την εμπιστοσύνη σας, διότι ποτέ δεν έπεσα κάτι σε βάρος του τόπου. Ποτέ, μα ποτέ. Την εμπιστοσύνη μας. Και ποτέ δεν έπεσα κάτι. Ποτέ δεν έπεσα κάτι που να αποδειχθεί στο μέλλον λάθος. Όποιος έχει να μου πει κάτι που έκανε και ήταν λάθος, να μου το πει αν ήταν λάθος η δρόμη που έπεσα. Στο Αμπέρι, αν ήταν λάθος οι δρόμοι που έκανα μέχρι το Ψυχόρι και το Σπόα και κρατάνε ακόμα σήμερα όταν άλλοι που γίνανε πριν δύο χρόνια έχουν διαλύσει. Αν ήταν λάθος οι επιλογές μου, αν ήταν λάθος ψηφιακά τηλέφωνα που έρθει κάπου, να μου πείτε λάθος ήταν, δεν τα θέλουμε. Με ενδιαφέρει περνώντας από εδώ, γιατί όλοι περνάμε και φεύγουμε. Κανείς δεν είναι μόνιμος, όλοι προσωπικοί μας. Εντάξει. Να μένει κάτι, άρα λιταράκι.
σε αυτά που κάνει και στο προηγούμενο και πιο πίσω. Και να αφήσουμε καταναλωτέ του εγωισμού, του εγωγενισμού, του απαράδεκτου οπλισμού και κυρίω, εν πάση περιπτώσει, σα υπερβάλλουμε και αυτά. Τουλάχιστον εγώ δεν μου αρέσει να μου βάλω στο στόμα μου λόγια που δεν είπα ή προτάσει που δεν έκανα. Το δικαίωμα αυτό το πράγμα, όπω δικαιούται ο καθένα από εσά. Δεν ζητώ τίποτα παραπάνω. Θα έλεγα, αν είναι κάτι, κάποια πρόταση πες την άνοια για να πούμε τα ίδια πράγματα, ας και λίγο. Ένα συμπέρασμα που βγάζω, ο κ. Πουτής, ένα συμπέρασμα που βγάζω. Ο κ. Πουτής μπορεί να κάνει. Έχεις το λόγο. Ωραία η πρότασή σας, σεβαστή, για τον Άγιο. Αλλά το επόμενο είναι ξένο. Και λεφτά πού θα βγουν. Το ΕΣΠΑ θα αναπτώσει εκατομμύρια για να κάνουμε τις εκλογές. Έχουμε συζητήσει και έχουμε τη σύμφωνη γνώμη για παραχώρηση. Ναι, για παραχώρηση. Είναι παραχώρηση και για το εκατομμύριο. Για τρία χρόνια. Αν θέλετε να ανοίξουμε εκείνο το θέμα νοσοκομείου, να το ανοίξουμε. Και εκεί έχω να πω πράγματα, δεν είναι όμως σήμερα στο θέμα. Θα τα πούμε γέρος και αυτά. Και θα φανεί και ποιοι έκαναν παζαρέλα εδώ και λέγαν διάφορα και ποιοι βλέπουν την αλήθεια και ποιοι τα ψάχνουν τα πράγματα. Διότι αν ρωτήσω τους πάντες και κυριολογημένα, δεν έχουν πληροφόρηση για το Υγεία Νοσοκομείο. Κανείς δεν έχει πληροφόρηση γιατί κανείς δεν έφυγε από πού πέρασε τώρα, πού πάει, τι γίνεται, πού είναι η χρήση γης, αν επιτρέπουν εκεί, αν εντάχθηκε, αν πέρασε από το Συμβούλιο όλων των Υπουργείων. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Σήμερα έχουμε άλλο θέμα. Θα σας πω όσο αν κλείσει το θέμα. Και ευχαρίστω για όλους τους πληροφόρησης. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, έτσι. Δηλαδή, μία να αναδείξουμε τώρα να συζητήσουμε για το νοσοκομείο, άλλη μέρη θα κάνουμε. Αλλά κλείσει αυτό. Λοιπόν, εγώ είπα την κλείσει το θέμα. Θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μας υπόσχεται ο Δήμαρχος ότι δεν θα φύγει από εδώ το σχολείο να πάει στο εγώ μπορώ να κάνω όπως θέλει. Αρκεί να γίνεται ο διάλογος πολιτισμένα. Μπορώ να κάνουμε το πρωί, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι στη διάθεσή σας. Ορίστε. Η πρότασή σας είναι πολύ σωστή. Αλλά μπορείτε να μας διευκρινίσετε όσο καιρό θα κάνει να περάσει η πρότασή σας από το ΕΣΠΑ, όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για μελέτη, πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί να γίνει το κτίριο και πότε να λειτουργήσει το καινούργιο σχολείο στην Ελευθερία τη Βάτση. Πόσο καιρό θα χρειαστεί. Θα απαντήσω αν δεν θέλω να πλήρω και να απαντήσω. Ευτυχώς γράφει, γιατί άλλο μπορεί να λέμε την πάντα. Ορισμένοι. Γράφει κάποιο. Θα ήθελα να πω το εξής. Γιατί να κάνουμε άλλο δημοτικά σχολεία, δεύτερο βάθμιο. Και να μην κάνουμε κάτι καλύτερο. Να φέρουμε και κόσμο εδώ. Θα κάνουμε ένα τρίτη. Θα χωρίσουμε τον χώρο εκεί. Θα φτιάξουμε ένα τρίτη να μπορεί να έχετε ένα πανεπιστήμιο του κάτω. Κάποια σχολή. Και να κάνουμε σχολή. Γιατί να κάνουμε μερικά σχολεία που έχουμε εδώ και να μην καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν, εάν εξήγησα καλά να μην γίνει κατανοητή η πρόταση μου. Η πρόταση μου λέει ότι πριν την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ δεν μπορεί ο Δήμος να συζητήσει για συνεργώσεις. Και προς τα πάνω η θέση μου, γιατί προς τα πάνω πρέπει να διαπραγματεύεται κανείς πιο σκληρά και προς τα κάτω, είναι αυτή για ποιο λόγο. Πώς πρέπει να τα πω δηλαδή. Πρέπει να πω για αυτά που πρέπει να λέω. Για να μπει ο όρος να αρχίσει ο διάλογος. Δεν είπα εγώ ότι άντε βάλτε το διπλωματικό και θα πούμε μέσα όλα. Για να αρχίσουμε διάλογο θέλουμε έναρξη του διπλωματικού. Αυτό κάνω. Διαπραγματεύουμε ρε παιδιά. Τι πρέπει να κάνω. Και μέχρι τώρα θα παραμείνει όσο έχουν την κατάσταση. Ναι. Αυτό. Αλλά δεν διαπραγματεύομαι ματέω. Αυτό σου βγήκε το αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να το κάνει. Είπα κάτι.
Δεν καταλαβαίνω. Είπα κάτι, ότι παλιότερα χάσαμε μια ευκαιρία με κίνητρα σοβαρά και πήγε το σχολείο και έγινε μέσα στα πηγάδια. Και καλά που δεν το χάσαμε και έγινε και εκεί. Γιατί είναι γεμάτο σήμερα, η πρόταση τότε του Συλλόγου Γονέων και Δημών που τη θυμάμαι σαν να είναι χθες των πηγαδίων και της τότε διευθύντριας και του διδακτικού προσωπικού, ξέρετε ποια ήτανε, να γίνει στο παλιό το πρώτο από πάνω ένας περιστεριώτης και να βάλω τα παιδιά στην ίδια όλο. Αυτή ήταν η πρόταση και έπρεπε να το κάνουμε. Αντί να κάνουμε αυτό, τότε που μπορούσαμε βέβαια, γιατί είχαμε την ομαρχία και το επαρχείο και οι χρηματοδοτήσεις στο σχολείο γινόντουσαν από την εκποίηση δημοσίων χρημάτων, κατ' εξαίρεση με απόφαση του Ομαριακού Συμβουλίου του τότε, ήταν έξω χρηματοδότηση, μπορούσαμε και το κάνουμε σε ένα χρόνο στα πηγάδια. Σήμερα αυτό είναι το 97. Σήμερα είναι 13 χρόνια από τότε, το 1998 και εγκαινιάστηκε σε ένα χρόνο. Και είναι γεμάτο το σχολείο αυτό. Και λέει πόσο ανάγκη ήταν να γίνει δεύτερο σχολείο. Και ότι μοιραία εκεί, επειδή κατεβαίνουν όλοι και επαγγέλλονται ό,τι επαγγέλλονται εκεί, παίρνουν και τα παιδιά τους. Και το βλέπετε. Το σειρμό που υπάρχει προς τα εκεί, το βλέπετε. Το βλέπετε. Θέλουμε κίνητρο να συγκρατήσουμε τον κόσμο και αν είναι δυνατόν να φέρουμε από εκεί εδώ. Καταλάβετε το, ρε παιδιά. Δεν είναι δύσκολο. Πολύ το έχουν καταλάβει. Θέλει κίνητρο. Θέλει κάτι καλύτερο εδώ να μπορείς να φέρεις και από, δάτε, και από τα πηγάδια. Η άποψή μου είναι ότι και από τα πηγάδια η υπερχείληση των σχολείων, τα οποία είναι κορεσμένα ήδη, θα έρθει. Εάν δεν γίνει αυτό, αναγκαστικά θα ψάχνουν να βγουν στα πηγάδια κάποιο το σχολείο. Καταλάβατε. Αυτή είναι η μελετημένη μου άποψη και νομίζω ότι είναι ρεαλιστική. Ο καθένας όμως έχει άποψη και μπορεί να σκεφτεί. Και ξαναλέω, μπορεί να κατεβάσει κάποια καλύτερη. Για άμα είναι καλύτερη, να την υποστηρίζω ευχαρίστως και να αφήνω την κοινή πίσω. Εγώ ορίστε, κατεβάστε. Δήμαρχε, εμένα με γέννησες. Αυτά είναι. Σε ευχαριστώ, Μαρκός. ήθελα, γι' αυτό και σου είπα από την αρχή και τώρα και σε όλους, να τα πείτε για καθαρά. Για τα σχολεία με γέννησες. Να τα πείτε καθαρά. Ακόμα περιμένω για το στάδιο. Θα λέω μπροστά σου. Α, έρχεται και αυτό. Εδώ είναι. Θα σας καλέσω. Ορίστε, Γιώργο, πιστεύω. Πώς απλά προγραμμή. Χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα γιατί κατάλαβα πόσο καλό έκανε η αλλαγή δημοτικής αρχής στον Κανεκατικό Δήμο, στην Καρπάθη. Σήμερα είμαστε εδώ, μιλάμε ελεύθερα, αφορτιζόμαστε για τα θέματα του νησιού μας, του χωριού μας, της πόλης μας. Χαίρομαι γιατί εκλέξατε τον κύριο Λαμπρινό, ο οποίος προκάλεσε αυτή την συνάντηση. Χαίρομαι γιατί εκλέξατε τον κύριο Δάνιο Διαδήμαρχο, ο οποίος είναι συμπαπέραντή σας και χωρίς φόβο και χωρίς παρησία σας απαντά με θάρρος της γνώμης του και είμαστε και εμείς εδώ για να υποστηρίξουμε τα εφέτα και από τον Δήμαρχο αλλά και από εσάς. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά χαίρομαι για αυτή τη συνάντηση. Και να είστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία σήμερα παίρνουμε εδώ και τα κουμπάμε εμείς, το ξέραμε ότι κάποιοι άλλοι τα άφηναν για μας. Το ξέραμε. Τίποτα άλλο για δίμαστε. Ευχαριστώ. Δεν είναι το θέμα τώρα. Το θέμα θα συνεχίσει. Οι θέσεις που πάντως μένουν αυτές και δεν σταθερές. Δεν ακούσατε παντού δημόσια και παρουσία ενώπιον και υπουργών. Το κύριο Αντώνη, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Και αν θέλετε να το δημοσιεύσετε και γραπτά με ηλεκτρονική που το κάνω. Δεν είμαι το δεύτερο δύο πάλι. Φτάω με αλλά μπορώ να το κάνω γι' αυτό. Το. Και να είστε σίγουροι ότι... Εγώ δεν ξέρω τι θα πει αυτή η δεύτερη δύο πνευματικό. Thank you.
γίνει όμως, τέσσερα λεπτά. Είναι νόμος. Είναι νόμος. Είπε ότι μοστάω. Ότι πήγε επισκέψη. Ένα σχολείο σύγχρονο. Ένα σχολείο σύγχρονο που εξασφαλίζει τις υγειονομίες εταιρείας, εκμεταλλεύεται τις κλιματολογικές συνθήκες. Υπάρχουν προδιαγραφές στον κόσμο και προσαρμόζονται στο έδαφος. Ανάλογα με την περιοχή, είναι τροπής δηλαδή μελέτης και υλοποιείται επί τόπου. Είναι ότι η πιο σύντομη λέξη για σχολείο τουλάχιστον από χιλιάδες. Για την διαδικασία, υπάρχουν κάπου άλλο. Είπε πιο μοσταγιά, δεν παρακολουθεί τους άλλους. Μιλάς με τον Δήμο το Πρωτοδητήρι και είπε πήγα στη Ρόδο και επισκέφθηκα το σχολείο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο σε η παιδιά. Εντάξει, το λειτουργικό σχολείο είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας το κτίριο. Έλα, δάσκαλε. Πέρα από την εφορία της στιγμής η οποία είναι κέρδισε, τι λένε, εγώ θα κάνω μια υπόμνηση σε εσάς γιατί φτάζει την αγωνία μου γιατί το ζω από μέσα. Επειδή δύο φορές νιώθω ότι με μπέξαν, όχι εσείς, οι προηγούμενοι, μας κάλεσαν μία φορά το 2004 ανάγκη του τακτική να γίνει το σχολείο, τότε το σχολείο αυτό πληθυσμό των αρχιτών ήταν 77 παιδιά. Όλο έχω ακόμα την επιστολή. Σήμερα πώς έγινε. Το 1997 σας λέω ήταν 130, το 2004 ήταν 77 και μας ξαναφώναξαν το 2010, ανάγκη με τακτική ξαναφώναξαν, ήταν 37. Και λέει τότε ο Πάτερ Καλύμπρος στον προηγούμενο προκάτοχό σας. Αν μας ξαναφωνάξει την άλλη φορά θα έχουμε μόνο εμείς. Δεν θα έχουμε μαθητές. Η πρότασή σας είναι καλή, την επικροτώ, την έχουμε συζητήσει, αλλά θα πρέπει να βιαστούμε γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε παιδιά. Και το βασικότερο για μένα είναι γιατί δεν εκφράζουμε την αγωνία του Πολατιώτη που ζω στο σχολείο ή του Αμπερίτη επιδημένου εκεί. Είναι και του Μεσοπορίτη. Οι Μεσοπορίτες δεν έχουν πει για την Κάλα. Έχουν πάει στα Πηγάρια. Γιατί με το σχολείο αυτό το προβληματικό που έχουν, είναι και μια κατάσταση δύσκολη που γιώνουν ακόμα και του Μέντρου, έχουν μείνει μόνο δύο. Τα αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για το πιο απλό πράγμα. Να πάρουν τα παιδιά του να μεταναστεύσουν αγγλικά. Και έχουν φύγει από το ΑΠΕ, από το Μεσοπόριο, έχουν πάει στα Πηγάρια. Και προχθές είδα και ένα που εγώ θα κλείνω για τα Πηγάρια, γιατί δεν μπορώ να πληρώνω νίκη στα Πηγάρια πια. Θα πάω στη Ρόδο. Πληρώνω που πληρώνω νίκη, θα πάω στη Ρόδο. Το θέμα είναι στην Κάλαθο, δεν είναι μόνο θέμα παιδείας, είναι και ανάπτυξη. Αν δεν μείνει εδώ ο κόσμος να βρει κίνητρα, δουλειά και τη χαρά του να ζει σε αυτό το μέρος, θα σηκωθεί να φύγει. Δεν θέλω να γίνω μάτι κακόνη κασάλα. Εύχομαι να γίνει ένα σχολείο να καθίσει ο κόσμος. Αλλά γρήγορα, πού μας φωνάξει την μετά από 4 χρόνια. Θέλω να το δω. Και ένα τελευταίο, γιατί βράζουμε τώρα τη ευκαιρία. Την Κυριακή έχουμε μία ομιλία του κυρίου Νίκου Παπαγεωργίου, του κυρίου Δευτεροκυριάκη Παπαιρίου για θέματα παιδείας στις 18:30 το απόγευμα εδώ που σας περιμένουμε. Και θέμα. Θέμα για την εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Εγώ παίρνω την δούλα στην ευκαιρία να συνεχίσω τον ερωτημό της σκέψης του Γιώργου και από κάτι που είπε ο καταγητής μου ο κ. Παπαγεωργίου για το ότι σε λίγο τα σχολεία θα μείνουν μόνα τους και θα έχει παιδιά. Δεν ξέρω αν είμαι εκτός θέματος, αλλά πάντως σίγουρα δεν θα έχει παιδιά σε λίγο καιρό κανένα χωριό αν η πολιτική μας είναι να σπουδάζουν τα παιδιά μας και αύριο μετά από τα δικά μου παιδιά και όταν γυρίζουν στην Κάλαθο οι πόρτες να είναι κλειστές. Και πώς θα γίνει αυτό όταν μαθαίνω ότι όπου να είναι θα προσλάβουμε μια γυμνάστρια στο Δόνα, έστω και με κάποια σύμβαση, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, η οποία δεν είναι κλαποδιά. Και ενώ υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με πτυχίο γυμναστικής ακαδημίας στην Κάρπαθο και κλείνουμε τα μάτια μας όλοι. Και εσείς κύριε Δήμαρχε, σπουδάζετε παιδιά. Συγγνώμη. Αύριο μεθαύριο θα γυρίσουν τα παιδιά στην Κάρπαθο και θα είναι όλες οι πόρτες κλειστές. Αυτό ήθελα να πω. Η οποία θυμίζει λίγη προθέσεων. Ο Δόνας δεν υπάρχει, έχει καταργηθεί. Αυτό ο Δόνας που υπάρχει τώρα. Αυτό ο Δόνας που υπάρχει τώρα. Ποιο το δηλώσει. Επειδή είναι αυτό. Άστο, σε παρακαλώ, είσαι και υπάλληλο. Ποιο δήλωσε να προσλάβει γυμνάστρια. Δήλωσε κανεί να προσλάβει γυμνάστρια. Εδώ μέσα ένα, α μου απαντήσει. Είναι καμιά προκήρυξη. Ο κύριο είναι εδώ. Δήλωσα εγώ ότι θα προσλάβω την γυμνάστρια που απασχολείται στον. Σύμφωνα με την Παγκύρα, δεν μπορεί, ο καθένας να γίνει. Δεν μπορούμε εμείς να καλούμαστε να πατάμε στο τέλο του καφενείου και σε φίλες.
Σε αυτό που είναι τελευταίο. Συγκρούσα εγώ και δεν θα προσλάβω καμιά γυμναστρία. Όταν μιλήσαμε, δεν μιλήσαμε σε καφέ. Σου δήλωσα εγώ στο γραφείο του Δήμου ότι θα προσλάβω τη γυμναστρία. Απάντησε μου. Απάντησε μου. Καταρχάζω φωνάζω. Για να ψούνε το καθίσιο να πω. Εγώ είπα το πολύ απλό. Εσύ πιο πάντοτες από μένα, ναι. Εγώ δεν είναι ούτε κορώνες θέλω, ούτε δάφνος δεν στεφάνω. Άλλο λέω εγώ. Άλλο το σε όλοι που δεν θέλω. Ξέρεις πολύ καλά και εσύ και ο κύριος Γερατσίουλης και άλλοι εδώ μέσα ότι αυτό που λέω είναι αλήθεια. Εσύ τώρα είχαμε να κουμπάλω εμείς σήμερα. Τώρα πάλι το ίδιο κάνουμε. Κοιτάτε, τώρα πάμε. Με συγχωρείτε, θα το πω. Κλείσαμε ένα θέμα. Κλείσαμε ένα θέμα. Αν υπάρχει να μιλήσουμε παντός επιστικού, αυτή τη στιγμή, παιδιά, για να είμαστε σοβαροί όλοι. Και εγώ λέω για όλους να είμαστε σοβαροί. Για όλους. Για μένα. Έχει γίνει μια συγχώνευση, όπως ξέρετε, όλων αυτών των οργανισμών σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το οποίο ακόμα δεν έχει έρθει η έγκριση, η τυπική έγκριση, για να αρχίσει να λειτουργεί. Έχει ψηφιστεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το Δημοτικό Συμβούλιο και αναμένεται η έγκριση για να κάνει τις υποεπιτροπές του και να αρχίσει να νοικοκυρεύει τα του οίκου του αφού παραλάβει χαρτιά και αντικείμενα από τους προηγούμενους, των οποίων η θητεία έχει παραταθεί με τη λειτουργία του καινούριου με νόμο. Σύμφωνα. Το πιάστηκε αυτό που λέω. Φαντάζομαι. Και επίσης για την απογραφή, μας έχει δεύτερη εγκύκλειος να ρωτήσουμε εκτός από τους απολογισμούς που είναι χαρτιά, τους μέχρι τώρα διοικούντες, αν έχουν υποχρεώσει προς τρίτους, αν γνωστά τιμολόγια, δηλαδή αρεξόκητα. Και μέχρι τώρα μόνο. Για να μοιράσει την απογραφή, μισό λεπτό. Μόνο εγώ θα απαντήσω μέχρι τώρα. Κανένας άλλος. Και χαίρομαι γι' αυτό κάτι λέει. Χαίρομαι γι' αυτό. Δεν αμφισβητώ τίποτα. Γι' αυτό κάτι λέει όμως. Δεν αμφισβητώ τίποτα από την ψηφοφόρα κανενός και από την υπόλοιψή του. Και δεν συνηθίζω προσωπικά για κανέναν ποτέ δεν έχω πει κάτι που να το αμφισβητεί. Άλλο να την παρατηρήσουμε. Είναι 32 χρονών πρέπει να ακόμα δεν έχω πει ποτέ ψέματα. Πρέπει να ακούσω. Ποτέ ψέματα. Μπορεί άλλο να πω. Δεν τώρα στη ζωή μου. Δεν έχω πει ποτέ ψέματα. Άλλο. Μπορεί ο κύριος Γιώργος να μας πει. Είναι δίπλα και ο κύριος Πατσουκουτσός είναι εδώ. Και να πω και κάτι άλλο. Συγγνώμη. Ακόμα και αν δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω, αισθάνομαι ότι κάτι έκανε τώρα. Ακόμα και αν δεν είναι αλήθεια. Αυτοί που ξέρουν καταλάβανε τι θέλω να πω. Λοιπόν, και εγώ θέλω να μιλάμε επί τόνου για τη συμμορφέση μου και αποφάσεις του Δήμου. Ωραία. Γιατί μπορεί να είναι λογικό και ανθρώπινο να γίνεται και κουβέντα, να γίνονται και προσπαθήσεις, να γίνονται και συζητήσεις. Δεν είναι οι συμμορφέ και αποφάσεις του Δήμου, ούτε η πρακτική του. Ήθελα να μιλήσω πιο μπροστά για το θέμα που έβαλε. Πήγαμε δυστυχώς σε άλλο. Η πολιτική την οποία έχω ξαγγείλει δημόσια και προεκλογικά και στο πρόγραμμα είναι και η στόχευση είναι η εξής. Έχουμε μια πρωτεύουσα στην Κάρπαθο, κακοποιημένη οικιστικά. Ναι ή όχι. Έχουμε. Η οποία αυτή τη στιγμή απειλείται από συμφόρηση τέτοια που να μην μπορεί να αναπνεύσει. Είναι έτσι ή δεν είναι. Είναι. Έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Προβλήματα παρκαρίσματος και τάση αστιφυλική, να την πω έτσι, επαρχιακού τύπου, να θέλουν να κατεβούν κάποιοι γιατί αλλιώς δεν μπορούν να απασχοληθούν με κάτι. Ναι ή όχι. Τι υποχρέωση έχει η οποιασδήποτε βαθμίδος διοίκηση. Έτσι υποχρέωση όπου έχει ευκαιρία να αποκεντρώσει εκτός των τυχών του οικιστικού εκτρώματος που λέγεται πηγάδια, γιατί τέτοιο είναι, ώστε να αποσυμφορήσει και να δημιουργήσει κίνηση προς τα εδώ και να ενισχύσει την περιφέρεια. Αυτή η πολιτική έχουν εξαγγείλει. Όταν ζητώ εγώ σχολείο εκτός των ορίων των πηγαδίων, το ζητώ για να δημιουργηθεί κίνηση που να ανασχέσει αυτή τη ροή προς τα κάτω. Η οποία ροή προς τα κάτω κάνει προβληματική τη ζωή των κατοίκων στα πηγάδια και των απασχολούμενων, αλλά ρημώνει και τα χωριά. Η στόχευση είναι αυτή. Οποιασδήποτε ενέργειες, αποφάσεις και κινήσεις γίνονται, μήπως και μπορέσουμε στο ελάχιστο να κάνουμε αυτό. Και μάλιστα στο μέλλον, πιθανόν να χρειαστεί να απογειωθούν και υπηρεσίες για το σπηγάδιο. Και αν χρειαστεί να γίνει αυτό και εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις, ναι, θα γίνει. Αυτή είναι η θέση μου, κύριε. Είπα όμως κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, και θέλω ο κύριος Γρατσούλης να πάρει το λόγο του να πει αν αυτό που λέω ισχύει. Δεν θα πάρει κάστρο. Αν αυτό που λέω ισχύει. Επαναλαμβάνω. Οι αθλούμενοι στο γυμναστήριο, τον οικιασμένο από τον Δήμο, από τον προκάτω του Δήμου,
είναι αρκετή και με επισκέφθηκαν δύο φορές. Την πρώτη φορά λοιπόν που επισκέφθηκα. Πώς πληρώνουν οι γέννημαρχε? Η γυμνάστρια, αυτό ήταν αντίστοιχο προηγούμενο σε παρακαλώ. Όχι, αυτό συγγνώμη. Και τώρα γίνεται η γέννημαρχία. Επάνω μου. Και τώρα γίνεται η γέννημαρχία. Μισό λεπτό. Πώς πληρώνουν? Μα δεν μου αφήνει να μιλήσω. Θέλει να ακούσει. Ξέρω να μιλώ, ξέρει να μιλά. Τώρα ξέρω να ακούνε και πράγματα. Η πρώτη επίσκεψη που δέχτηκα ήταν από τη γυμνάστρια. Στο γραφείο. Η οποία μου είπε τι γίνεται. Με ποια σειρά. Μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να σε υποσχεθώ τίποτα διότι ισχύουν αυτά και μέχρι όπου κάνω προπολογισμό. Γίνουν οι συμφωνίες που προέρχονται από το Καλλικράτη. Γίνουν αυτά όλα καμία. Τίποτα. Μόνο εσείς όμως το πάτε αυτό. Λοιπόν, αυτό είπα και αυτό είναι η θέση του Δήμου. Η θέση του Δήμου εκφράζεται από το Δημάρχο. Ο χ σύμβουλος, ο ψ υποστηριχτής, ο τάδε τοπικό σύμβουλος μπορεί να συζητήσει ό,τι θέλει από εδώ και από εκεί. Αν βγει και κάνει μια επίσημη δήλωση διαφορετική από τη δική μου, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Μιλώ για επίσημη δήλωση, όχι για συζητήσει. Εγώ καλύφθη. Του τύπου. Εντάξει. Καλύφθη. Εγώ άκουσε. Του λέει αυτή η κοπέλα τη ώρα. Επαναλαμβάνω. Στη συνέχεια ήρθαν όλοι οι αθλούμενοι εκεί και μου είπαν τι θα γίνουμε εμείς. Ξέρετε ότι η πρόθεσή μου είναι να ξενικιάσουμε τα πάντα, διότι δεν μπορεί να έχει αυτή την αιμορραγία ο Δήμος. Και τα άτομα που αθλούνται είναι 70-72, τα περισσότερα γυναίκες. Και πράγματι εκεί γίνεται ένα έργο. Γίνεται μια δουλειά. Ο χώρος είναι γερμανός από το Δήμο και ο Δήμος έχει εκεί κάποια μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τους ασκούμενους, αθλούμενους κονσέρτες να τους πείτε. Εντάξει. Είπα εντάξει, να δοθεί μια παράταση μέχρι να βρεθεί κάποια λύση. Διότι υποτίθεται ότι θα παρελθεί το έργο το οποίο δεν έχει παραδοθεί και όπως γνωρίζει τη στιγμή που είναι το κλίμα του Μεσογολάβου, οπότε θα βρεθεί τώρα για ακριβώς ένα λεπτό για να πάει εκεί ο χώρος. Να το γυρίσουμε στην προηγούμενη θέμα. Για να πάει και ο χώρος. Όταν θα έρθει η ώρα για να πάρουμε ή να μην πάρουμε γυμναστή ή γυμνάστρια, θα το αποφασίσει το νομικό πρόσωπο και η αρμόδια επιτροπή που θα ασχολείται με αυτά και δεν θα πάει με ανάθεση. Με γνώμονα όμως τι. Θα γίνει προκήρυξη. Προκήρυξη. Αλλά ο γνώμονας μας, κύριε Δημαρχέ, πρέπει να είναι ότι υπάρχουν σπουδαγμένα παιδιά με πτυχία Καρπάθιοι, οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν σπίτι στην Κάρπαθο. Για το ποιότητα, χρηματοδότητα, χρηματοδότητα. Χρηματοδότητα σε μόρια. Να αλλάξω τώρα το νόμο. Μια παράδειξη να κλείσω. Δεν ξέρω αν αυτή η κοπέλα που λέμε πρώτον, δεν ξέρω πώς πληρώνεται αυτή η κοπέλα και δεν ξέρω με τι σύμβαση πληρώνεται. Ο Δήμος από την ημέρα που αναλάβαμε το Δημαρχείο, τη μόνη ευθύνη που έγινε είναι του χώρου, τον οποίο κρατάει για καμία. Το τι συνέβαινε στο παρελθόν δεν αφορά. Συνεχίζει τώρα. Επαναλαμβάνω. Ο Δήμος δεν πληρώνει καμία γυμναστική. Αυτό είναι δυστυχώς έτσι. Δυστυχώς δεν πληρώνει. Ούτε και πρέπει. Αλλά πληρώνουν οι ωφελούμενοι πληρώνουν. Αυτό είναι η οικία βουλήση, είναι δική του υπόθεση. Και αν θέλουν να κάνουν συμβόλαια μεταξύ του, κάνουν. Εμένα παρακαλέσανε να κρατήσουν το χώρο ακόμα. Ήταν και 70 κάτω και παρακαλέσανε να κρατήσουν το χώρο ακόμα για να μην. Εντάξει. Τι πρέπει να κάνουν. Είχαν έτοιμα από 70 ανθρώπους που πάνε εκεί και κάνουν τη γυμναστική του. Και ω δήμαρχο. Και συνάστε και κάτι άλλο, δεν του διώχνετε. Εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατί είμαι μια επαφή, να ξέρει εσύ. Ναι. Όταν δεν μπορεί νόμιμα ο Δήμος να πληρώσει τη γυμνάστρια και εγώ δεν πληρώνω παράνομα. Τελείωσε. Ούτε να πληρώσει τίποτα παράνομα, ούτε. Να πω λίγο κάτι μόνο στους φίλους και δεν χρειάζεται να συνεχίσει τώρο. Θέλω να πληρώσω να πω κάτι. Γιατί βρέθηκα σε μια συζήτηση με τη γυμνάστρια και ήταν και δύο συντοπίτες εσάς από το απέραντη Κάρπαθο. Εκείνος μάλιστα αναφέρει ότι δεν πού να τη ζητήσει η κοπελιά μου αυτό. Όχι, τη ζήτησε και η βάση. Πώς θα τη ζητήσει, χωρίς προκήρυξη. Λοιπόν, ένα λεπτό. Αν έχετε μάθει μόνο κάτω από το τραπέζι, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα η παραπέρα συζήτηση. Το θέμα μας ήταν πώς θα γεμίσουν τα σχολεία. Έτσι όμως σίγουρα δεν γεμίζουν τα σχολεία μας. Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει που πήγαμε και σε άλλο θέμα. Για τα σχολεία, η θέση μου την είπα.
θέση αυτή είναι σταθερή και δεν αλλάζει όσο με αφορά. Επαναλαμβάνω για τα σχολεία. Αν έρθετε και μου φέρετε μία που να είναι πιο λειτουργική, ευχαρίστως θα προσχωρήσω στην άλλη άποψη που πρέπει να είναι εκπληρωμένα όμως καλύτερα για την υποστηρίξη. Εγώ προσωπικά δεν εισηγούμε σε κανένα όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ανοίξει οτιδήποτε διάλογο με οποιονδήποτε για συμφωνεύσεις, εάν πρώτα δεν έχουμε ενταγμένο αυτό που ζητάμε εκεί. Και θεωρώ ότι είναι σωστή, γιατί θα αποτελέσει κίνητρο για να πετύχουμε αυτό που είπα ως γενικότερη φιλοσοφία. Πρέπει να αποσυμφωνήσουμε τα πηγάδια και να ενισχύσουμε τα περιφερειακά τα χωριά. Αλλιώς δεν θα επιβιώσει ούτε η πρωτεύουσα, το ένα χρέο. Αυτή είναι η θέση μου, είναι αυτή η φιλοσοφία μου. Για να το καταφέρουμε, δεν φτάνει η θέση η φιλοσοφία. Χρειάζεται συστάθεση όλων. Σωστό αυτό είναι και να το πιστεύουμε. Αν θεωρείτε ότι είναι σωστό, συμπαραστέλνετε μας. Αν θεωρείτε λάθος, φέρτε μας στο μυαλό σας. Να την ακολουθήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε εδώ για σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ, διότι όλοι συνεισφέρατε στην κουβέντα αυτή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Μάνο, διότι τα έβαλε τα θέματα ευθέως και μακάρι όλα να κάνουν έτσι. Και εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι είμαστε. Να διαλύσουμε.